Ρε τι χαρά που έχω σήμερα! Κανονίστηκε το ραντεβού! Πόσο χαίρομαι! Το κανονίσατε, κορίτσια! Καλέ, εμείς το κανονίσαμε, αλλά για να λέω και την αλήθεια, καλές μου φίλες και φίλοι που μας βλέπετε. Εγώ το είπα με τη Βάσια που κάναμε το ραντεβουδάκι εδώ. Μιλήσαμε για τα πάντα και μου λέει να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να έρθω να μαγειρέψω μια μέρα με την Αργυρό. Την κοιτάζω, λέω. Καλέ, εσύ τρέχει όλη μέρα. Θέλω, μου αρέσει πολύ. Μου λέει και τώρα έχω κάποιες μέρες ελεύθερες. Ωραία, λέω. Το λέω και στην Αργυρό. Αλλά πού να φανταστώ ότι τελικά θα γίνει. Μη είδες λοιπόν. Έτσι. Όταν θέλουμε κάτι πολύ. Γίνεται! 100% γίνεται! Και σήμερα γίνεται με ένα πολύ ωραίο μαμαδίστικο φαγητό. Αλλά πριν πω σε αυτό, δεν μπορώ με τα κορίτσια. Θέλω, εδώ τα λέγαμε. Έτσι, τα λέμε. Και λέω ρε, παιδιά, επειδή. Και εσείς ξεκουραστήκατε, έκλεισε για λίγο η γη της Ελλάδας. Παραξεκουραστήκαμε, έλεγε. Και από εδώ που μου έλεγε δεν αντέχω, Ελένη, μου έχω κουραστεί πάρα πολύ, τρέχω, δεν ξέρω ποια είμαι και τι κάνω. Και εγώ τα ίδια έλεγα. Και φτάσαμε σήμερα και λέω, κορίτσια, ξεκουραστήκαμε. Βαρεθήκαμε να ξεκουραζόμαστε. Είπαμε και τρεις. Ρε μπας και παλακαθήσαμε. Ξέρεις τι, όταν έχεις μάθει όλη μέρα να είσαι στο τρέξιμο, την πρώτη μέρα της ξεκούρασης είναι καλά. Από τη δεύτερη και μετά αρχίζεις και σε τρώει, λες τώρα τι θα κάνω. Ναι, το λες καλά όμως αυτό. Ότι είμαστε καλά που το λέμε. Είμαστε καλά, ότι δεν είμαστε καλά. Όχι, ρε παιδιά, είμαστε μια χαρά. Σίγουρα. Δεν έχει έρθει η ώρα να αποσυρθούμε. Όχι, ρε παιδί μου, απλά είναι η ρυθμή της ζωής μας τόσο έντονη που ξαφνικά κάθεσαι. Οκ, κάθεσαι μια μέρα. Άντε, κάθεσαι και τη δεύτερη. Μετά σε πιάνει το μαμούνι. Εντάξει, εγώ για να ομολογήσω, με έπιασε την πέμπτη μέρα. Άρχισα να λέω πω. Ξεκουράστηκα πολύ, ρε παιδί. Δεν πρόλαβα να με πιάσει γιατί δύο μέρες έκατσα. Δυόμιση. Όχι. Οπότε. Δύο μέρες. Και εσύ σταμάτα και εσύ πήγες και μια πάρο. Ναι, δυόμιση τη μια γιορτή, δυόμιση την άλλη και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πάρο που κολύμπησα και ήταν φανταστικά. Ήταν φανταστικά στον Άι Γιάννη. Καλά, κοίτα να δεις τώρα. Για να λέμε και αλήθειες. Και εγώ έφτασα μέχρι τη θάλασσα και ενώ είχα μπει αρχές Δεκέμβρη που είχαμε ξαναπάει στην Άνδρο. Μπήκα κανονικά, δεν το περίμενα. Εγώ δεν με ζορίζω, είπαμε. Δεν είμαι για πολύ πίεση πια. Θέλω όπως μου ήρθε. Λοιπόν, τώρα δεν κατάφερα γιατί δεν ήταν ο ήλιος τόσο δυνατός. Κοίτα, την ημέρα που πήγα εγώ ήταν 20 βαθμοί έξω, μέσα ήταν λίγο κρύα. Αλλά μόλις μπει στο νερό, μετά το πρώτο σοκ είναι το πρώτο λεπτό 2. Μετά μια χαρά. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μου φώναζε η μαμά μου, ήταν απέξω με το παλτό κουκουλωμένη. Θα ψοφήσεις, βγες έξω. Κολυμπούσα μια μισή ώρα. Ήταν φανταστικό. Φανταστικό. Στις πόσες μέρες είπες θέλω να γυρίσω, να δουλέψω. 5 μέρες είπα, εντάξει, καθίσαμε αρκετά. Έχω κουραστεί, δεν θέλω. Θέλεις να μου πεις για να καταλάβω λίγο κι εγώ. Ποια ήταν η καθημερινότητά σου αυτές τις μέρες που καθόσουν στο σπίτι, ας πούμε. Τα παιδιά τα βλέπεις όλη την ημέρα, τα παιδιά σου πια δεν είναι όχι, παιδιά. Βέβαια. Είναι... Όχι βέβαια. Μα γι' αυτό λέω. Ο καθίσι έχει αποσυρθεί στο υπνοδωμάτιό του. Κλασικά. Έχει το κινητό, έχει τους φίλους του. Θα βγούνε, θα μπουνε. Ο μεγάλος τώρα πια οδηγεί και τα λοιπά, οπότε παίρνει το αυτοκίνητο και εξαφανίζεται. Αλλά... Εγώ νομίζω ότι εκεί πάνω κάτι γίνεται. Δηλαδή λες, ωραία, έμεινα να ξεκουραστώ, να δω και τα παιδιά μου λίγο παραπάνω. Αλλά έμεινα στο σπίτι. Τα παιδιά μου όμως πάλι συγκεκριμένες ώρες θα τα βλέπω. Είναι η αίσθηση, μωρέ, ότι είναι στο σπίτι. Ότι είναι γύρω σου. Είναι δίπλα μου. Να. Αυτό. Είναι άλλο να λείπω, γιατί φεύγω, πηγαίνω στην Κύπρο κτλ. Είναι άλλο να λείπω και άλλο είναι να ξέρω ότι τα παιδιά είναι στο σπίτι. Αφού και τώρα έκανα μια συζήτηση. Και για εκείνα είναι διαφορετικά να ξέρω τι μου. Και του έλεγα, μου λέει κάποια στιγμή να ξέρεις, πρέπει να προετοιμαστείς διότι θα πάω να μείνω μόνος. Ετοιμάσου. Βέβαια. Όταν και με γύρανε τα κλάματα και μου λέει ψέματα το κάνει. τώρα είσαι ηθοποιός και κλαις για να με φέρεις σε δύσκολη θέση και του λέω μη μου το λες αυτό. Δεν θέλω άστο να τα ζήσει μόνος του, να δει πώς είναι, να έχει φροντίσει για να έχει ψώνια. Πρέπει τα παιδιά να το κάνουν. Να έχει τα ρούχα του καθαρά, να ζήσει λίγο μόνος του. Πρέπει κάποια στιγμή. Παναγία μου. Είναι μια ώρα δύσκολη. Είναι μια ώρα δύσκολη αυτή. Και όμως έτσι μεγαλώσαμε όλοι. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι αν δεν μείνουμε μόνοι μας, δεν. Όσο ήμασταν υπό την προστασία, όσο και αν κάναμε τους μεγάλους, δεν ήμασταν. Είναι η αίσθηση, κοίτα, είμαι πολύ φιλελεύθερη μαμά. Ούτε βάζω είσαι, ωράριο, ναι, ούτε τι ώρα θα μπεις, ούτε τι ώρα θα βγεις. Είσαι σήμερα στο δεύτερο γύρο παιδιών, γιατί έκανες ένα παιδί σε πολύ νεαρή ηλικία. Και δεν το λέω για την ηλικία. Γιατί όταν είσαι στο πρώτο παιδί, κάνεις γενικώς και πράγματα που δεν κάνεις στο δεύτερο. Και ένα από ήμουνα πάντα. Έτσι ήσουν πάντα. Γιατί είχα μια μητέρα η οποία ήταν υπερπροστατευτική. Και τη σε πίεζε. Θέλω να σου πω ότι δηλαδή, αν καθυστερούσα να γυρίσω σπίτι από το σινεμά, έπαιρνε τηλέφωνο το αστυνομικό τμήμα. Αχ, Παναγία μου. Έχω χάσει την κόρη μου, έλεγε. Άμα. Γιατί δεν γύρισα στις 10.30 και πήγα στις 11.30, ας πούμε. Οπότε ήμουνα το ακριβώς αντίθετο πάντα. Είμαι πολύ υπέρ της ελευθερίας
υπό λογικές συνθήκες, αλλά δεν θέλω να σκεφτώ ότι έρχεται η ώρα που θα πετάξουν. Θα πετάξω. Εσύ πώς το αντιμετώπισες τότε όταν έφυγε η δικιά σου? Εγώ το αντιμετώπισα πολύ φιλελεύθερα. Εγώ θέλω το παιδάκι μου να είναι χαρούμενο. Μπορεί να είναι χαρούμενο συνέχεια. Υπάρχει μάνα που θέλει το παιδί της να μην είναι χαρούμενο θέλω συνέχεια. Θέλω να κάνει το παιδί μου αυτό που του αρέσει και αυτό που θέλει. Θέλει να ζήσει μόνο του, να ζήσει μόνο του. Να δει και τα ωραία, να δει και τα άσχημα. Μια χαρά τα κάνει μόνη της. Δεν θέλω να πω την έσπροχνα να το κάνει. Να είναι ανεξάρτητη. Από μικρή η Κωνσταντίνα ήταν ανεξάρτητη. Με τις ώρες που δουλεύαμε εμείς, το παιδί ήταν ατέλειωτες ώρες μόνο του. Ναι. Και που δουλεύει. Ναι, με τις ώρες που. Αυτό λέω οι δυο μας και με τον Μανώλη λείπαμε πάρα πολύ. Το παιδί στην ουσία μεγάλωνε μόνο του. Λίγες ώρες το βλέπαμε. Οπότε από μικρή έγινε πολύ ανεξάρτητη. Έξερε να κάνει τα πάντα μόνη της. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Αυτά τώρα. Έκανες κανένα φαγάκι αυτές τις μέρες που. Έκανα πολλά φαγάκια. Πώς, αλήθεια μου λες. Έκανα κανελόνια με κιμά. Έκανα κεφτέδες. Έκανα σαλάτα με φασόλια μαυρομάτικα. Έφτιαξα φακές. Μανούλα. Έκανα κατσικάκι στο φούρνο με πατάτες. Όλα αυτά τα έκανες για να φάτε με τα παιδιά ή έφερεστε τίποτα, κανένα φίλο, καμιά φίλη σου? Θέλω να πω, πολύ φαΐ βλέπω. Όχι, μαγειρεύω καθημερινά για τα παιδιά. Και όταν είναι να φύγω να πάω στην Κύπρο, πάντα φροντίζω να αφήσω φαγητό στο ψυγείο. Ένα ψυγείο γεμάτο. Ναι. Και αυτό το φαγητό που θα φτιάξουμε σήμερα είναι μια υπέροχη ιδέα για να την ετοιμάσω. Γιατί 14 το μήνα αυτή, την Κυριακή, ξεκινάμε. Άντε, επιτέλους. Ξέρεις πώς σας περιμένουμε. Εν τω μεταξύ, τι μέρα έχουμε σήμερα, είναι Πέμπτη. Ναι. Αύριο έχω και τον Απόστολο. Το ξέρω. Λοιπόν, τον Κλέτσο που τον έβλεπα και τα λέγαμε, θυμάσαι που πάμε, έρχεται, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει κτλ. Τον έβλεπα στη φωτογραφία που είχε πρωτοκυκλοφορήσει τότε και με ιντρίγκαρε γιατί τον είδα με τα γένια, τα λίγο γκριζοάσπρα. Ναι. Και εγώ πάντα στο μυαλό μου τον Απόστολο τον έχω, ξέρεις. Ξέρεις τώρα. Επειδή περίπου ίδια εποχή ξεκινήσαμε όλοι. Πάντα στο μυαλό μου τον έχω αιώνιο νέο βασταγερό άντρα, πώς να το πω. Και τώρα που τον είδα λίγο αυτό το όριμο, ναι, πάντα σεξι. Έχει τη γοητεία των κρίζων. Ναι, μπράβο. Ναι. Των κρίζων μαλλιών. Να τον δω, λέω, σε αυτό το ρόλο, πού θα τον βάλουν μέσα, πώς θα είναι, τι θα κάνει, τι τύπος θα είναι. Δηλαδή, μ' άρεσε η ιδέα τους να τον βάλουν μέσα, ναι, τον Απόστολο. Ναι, ναι. Και για το ρόλο που έχει έρθει, είναι καταπληκτική επιλογή. Έχετε κάνει τα γυρίσματα αυτά πριν φύγετε, έτσι? Έχουμε κάνει κάποια γυρίσματα, ναι. Εσύ τελικά που ωραία μου τις άφησες τις βόμβες, ευχαριστώ αγάπη μου. Πραγματικά πολύ ξεκάθαρα ήρθες και μου τα πες με τον Νίκη και με το Σίγμα. Άκου λοιπόν. Μα δεν μπορώ να τα πω όλα, θα μου κοπεί η γλώσσα. Ναι, πολλά όμως και μας έκανες πολύ χαρούμενος τότε. Παρ' όλα αυτά, επειδή τώρα η γη ξεκινάει την Κυριακή, εγώ έχω μια σκηνή δικιά σου, που όμως είναι της Δευτέρας. Ναι. Εγώ λοιπόν θέλω να μου πεις την Κυριακή που θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Δεν μπορεί, το ξέρεις το πρώτο επεισόδιο. Δεν θυμάμαι. Να σου πω τι πού να θυμάται μετά από τόσες μέρες. Μπορώ να σου πω όμως. Μπορώ να σου πω όμως ότι η ανατροπή στη ζωή της Ασπασίας και του Δημοσθένη έρχεται νωρίτερα από ότι το περιμένουν και οι ίδιοι αλλά και το τηλεοπτικό φυσικά κοινό. Το μωρό έρχεται νωρίτερα από ότι το περιμένουμε. Θα γεννήσει Ξένια ένα μωρό προώρα. Οπότε έρχεται τεράστια ανατροπή. Όλα μας τα είπε στη ζωή του. Τι κόβει, σταμάτα. Μισό λεπτάκι. Εδώ όμως είχαμε μείνει και στο ερώτημα. Εσύ είπες, θα τα βάλω κάτω και θα του πω τελειώσαμε. Ναι. Πάμε για διαζύγιο. Όχι, δεν θα τα ανοιχτώ κι αυτό. Θα μας βρει καινούργια χρονιά χωρισμένους και στα κάγκελα. Ναι, αλλά επειδή είσαι μανούλα και ευαίσθητος άνθρωπος, πάντα για το ρόλο μιλάω. Όχι ότι στη ζωή δεν είσαι. Μήπως όταν δεις αυτό το προωράκι, κάπως έτσι σου βγει το μητρικό σου ένστικτο και πει. Να χαθεί και αυτός με τις βλακίες του, αλλά μπορεί. Το παιδάκι τι φταίει. Μπορεί και να συμβεί αυτό. Αλλά όλα μπορούν σε αυτό το μυαλό της Βάνας. Η ζωή έχει γράψει τα πιο ανατρεπτικά σενάρια. Έτσι είναι. Και το ξέρουμε. Βέβαια. Δεν ξέρω αν μπορεί εύκολα κάποιος να αντισταθεί μπροστά σε ένα μωρό. Και αυτό όμως που ξέρω είναι ότι μέχρι στιγμής η ιστορία της, έτσι όπως έχει παρουσιαστεί στην Ασπασία από το Δημοσθένη, είναι ιστορία εκδίκησης και γι' αυτό και φέρνει κόντρα. Μάλιστα. Λοιπόν, έλα, πάμε να μαγειρέψουμε και. Πάμε να μαγειρέψουμε. Να δούμε και στην Ελλάδα. Έλα, έχουμε να μαγειρέψουμε. Αλλά και στα δικά μας. Αυτό το φαγάκι μας το έκανε η γιαγιά μου η Ελένη. Έκτοτε δεν το έχω ξαναφάει. Ενώ το έχω ζητήσει και σένα το είχα ζητήσει παλιότερα, ναι, και δεν το έχεις κάνει. Και είναι ευκαιρία τώρα γιατί. Και εμένα η μανούλα μου. Αλήθεια. Ναι.
Και μάλιστα εμένα έβαζε μέσα και αυγό. Και εμένα. Έλα ρε. Δεν έχει αυγό, παιδιά, αυτό. Και είναι, κοίτα με τι κιμά το έχω κάνει. Το έχω κάνει με κιμά κοτόπουλου. Γιατί είναι κοτόπουλου. Κιμάς που αγαπάνε πολύ τα παιδάκια μας. Και είναι και φαγάκι που άμα μείνει, το κάνεις για το τραπέζι στο μεσημέρι και άμα σου μείνει, θα το βάλεις μέσα σε σάντουιτς και είναι σαν να τρώνε μπεργκεράκι. Και είναι φανταστικό. Γίνεται πολύ αφράτο, δεν έχει ψωμί μέσα. Μαζεύω τα υγρά του με βρώμη, πάμε να βάλω, γιατί κάνω και μια σάλτσα. Είναι λίγο διαφορετικό από αυτό το μαμαδίστικο που έχουμε φάει, αλλά είναι τέλειο. Όσοι έχετε πάρει το ημερολόγιο που εξαφανίστηκε όταν βγήκε, το ημερολόγιο με το βήμα. Καλέ, εγώ που είχα πάρει δύο. Έψαχνα να βρω το ένα για να το δώσω. Έφαγα όλο μου το σπίτι και να λέω: πού το έχω κλειδαμπαρώσει. Εξαφανίστηκαν αυτά. Αφού ντράπηκα να ζητήσω, λέω: δεν ξαφανίσω. Γιατί έπρεπε να είχα πάρει 3-4. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, είναι, μέσα στο, είναι η πρώτη συνταγή που είναι μέσα στο ημερολόγιο του 24 που βγήκε με το βήμα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Κάνω μια ωραία σάλτσα, πηχτή-πηχτή, η οποία θα είναι και γέμιση στο ρολό μου. Λίγο λαδάκι, μα εδώ που δεν πέφτει, είπαμε. Τέλεια. Σταγόνα, σταγόνα, το κινέζικο βασανιστήριο. Ωραία. Μέσα το κρεμμύδι μου, ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι, να μαλακώσει, να γίνει διάφανο. Όσο έβαλες, ένα κρεμμυδάκι, δύο κρεμμύδια. Δύο κρεμμύδια. Ωραία. Την έχω έτοιμη εγώ τη σάλτσα, απλά το βάζω τώρα έτσι. Α, σου ήρθε το κρεμμύδι, Ελένη μου. Μου ήρθα και είμαι λίγο φρεσκολουσμένη και λέω. Αυτό μην πάω σήμερα, πρώτη μέρα με κρεμμυδιά. Θα πάω αύριο, δεν βαριέμαι. Έχει αρρώσει και το φόρεμα, το φανταστικό φόρεμα που φοράς. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το χρώμα του είναι φανταστικό. Αλλά θέλει ένταση στο πρόσωπο, να λέμε και αλήθεια. Δηλαδή ξανθιά με ανοιχτόχρωμα. Ωραία. Γι' αυτό έβαλα και το κόκκινο χρώμα. Κραγιονάκι, πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο χρώμα αυτό. Πάμε να πάμε το κοιμά. Για πες καλέ, τι πρέπει να κάνω εδώ πέρα να βοηθήσω. Τι κάνει εσύ τώρα. Εσύ ξέρει τι θα κάνει. Εσύ θα πάρει τι πατατούλες εδώ. Πατατούλες. Θα τις έχω κοντά σου εδώ. Ναι. Και δονάτες. Όχι, θα τις κόψουμε σε φέτες για να κάνουμε στρώμα, όπως είναι αυτό εδώ. Στρώμα να κάτσουν πάνω τα ρολά. Ναι. Πάρε και το. Α, με εκείνο θέλεις με αυτό, με τι προτιμάς. Πού όμως να τα βάλει, να το βάλει εδώ, ας πούμε. Ναι. Ναι. Ναι, θα και εγώ θα πάρω το κοιμά από το χεράκι. Σε αργυρό. Σε φετούλες. Πρόσεξε τα χεράκια σου. Ωραία. Αργυρό μου. Τις βλέπω ότι τις έχεις κάνει λεπτές έτσι για να ψηθούν. Ναι, γύρω στο 1,5 εκατοστό για να ψηθούν όλα ομοιόμορφα. Γιατί δεν θέλει και πολλή ώρα και αυτό είναι κοτόπουλο. Δηλαδή πόση ώρα θέλει για να γίνει. Να γίνουν μελωμένες θέλω. Δεν θέλω να κριτσανίσουν. Θέλω να ρουφήξουν τα ζουμιά από το ρολό μου. Η κάθε πατάτα έχει πάρει την οστιμιά που έχει το ρολό μέσα. Μα εσύ δεν θα βάλεις ούτως ή άλλως ζουμί μέσα. Δηλαδή θα τα αφήσεις έτσι με το κοτόπουλο. Όχι, θα βάλω στις πατάτες. Πατάτες ζουμάκι, βέβαια θα βάλω. Πάμε λίγο εδώ γιατί έχει μαραθεί το κρεμμύδι καλά. Βάζω το κρεμμύδι, βάζω μέσα και λίγο σκόρδο, δεν έχω άλλο μαχαίρι. Θα πάρω το δικό σου τώρα. Πάει το μεγάλο. Όχι, ας το κάτω να το πάρω. Ας το κάτω. Δεν θέλει να παίρνουμε από τα χέρια του. Ποιο θες. Και εγώ τα κάνω αυτά. Ξέρεις τι, καλό είναι να μην μου τα λένε. Άμα μου τα λένε, μετά πρέπει να τα παρατηρώ. Να τα τηρώ. Και εγώ οπότε. Γίνεσαι είσαι λίγο προλήφθη. Όταν μου τα πούνε μία φορά. Ναι, μετά δεν θέλω. Και ψιλοκομμένο σκορδάκι μέσα. Θα σε επηρεάσει. Ναι. Μέσα και το σκόρδο μου. Όλο μαζί. Ένα λεπτάκι να σοταριστεί. Και μέσα θα ρίξουμε την ντομάτα. Σάλτσα ψιλοκομμένη ντοματούλα. Εμπορίου είναι. Θα μείνει εδώ πέρα να βράσει γύρω στα 15 λεπτά και να μαλακώσει, να πήξει και να γίνει ωραία όπως εδώ. Αν θέλετε, βάλτε και λίγη ριγανούλα μέσα. Αργυρό κοιτάξτε μου. Τι ωραία παχιά που γίνεται. Αυτή η σάλτσα είναι για να μπει για τις πατάτες, έτσι, και για το αυτή από η σάλτσα πάνω. Θα τη δεις τώρα που θα μπει. Θα μπει εδώ μέσα. Μέσα στη γέμιση του κιμά. Θα μπει στη γέμιση. Εδώ θα τη βάλω. Λοιπόν, αλάτι πιπεράκι λίγο βάζουμε εκεί πέρα και πάμε να τελειώσουμε το ρολό μας. Μέσα στο ρολό είπαμε, θα βάλω. Βάζω υγρασία μπόλικη. Βάζω μέσα τριμμένο καρότο. Βάζω μέσα τριμμένο κολοκύθι ή αλεσμένα μανιτάρια. Θέλω μπόλικη υγρασία. Θέλω να γίνει αφράτο. Και μετά θα το μαζέψω με βρώμη, με νυφάδες βρώμης. Και έρχεται και φουσκώνει, τραβάει την υγρασία και γίνεται το ρολό φανταστικό. Δοκιμάστε το κι εσείς που έχετε μάθει να κάνετε το ρολό με ψωμί ή με φρυγανιά. Θα δείτε πόσο πιο ωραίο γίνεται η έτσι. Βρώμη, με τη βρώμη μπορούμε να τη βάλουμε και όταν φτιάχνουμε μπιφτέκια ή κάτι τέτοιο. Αμέ, βεβαίως μπορείς. Ναι. Και δίνει και μια ωραία γλυκά. Έχω πολλές φορές να το λένε πια τα τελευταία χρόνια. Επειδή δεν το έχω κάνει ποτέ, μου δημιουργεί ένα φόβο. Καθόλου μη σου δημιουργεί φόβο. Γιατί η βρώμη έρχεται και φουσκώνει.
όταν τρως βρώμη στο πρωινό σου, δεν έχει έτσι μια ωραία υφή που μαλακώνει και σου και κάνει μια τρώω βγάζει... βρώμη στο πρωινό μου. Γιατί, γι' αυτό κακός, δεν έχω άποψη. Κακός, κακός. Ναι. Μάλωσέ με, κύριε εγώ Παπαλαζάρου μου. Μ' αρέσει. Από τότε που ξεκίνησε αυτές τις παρέες με τον Τάσο τον Παπαλαζάρου. Πριν 15 χρόνια. Μείον 20. Μαγία μου, πώς αντέχουν με το σουφλί. Αργυρό, όταν βάζει βρώμη στο μπιφτέκι στου κεφτέδε, αναλογία ποια είναι. Δηλαδή, βάζει περί πόσο θα βάζει. Συνήθω, επειδή βάζω πολλά υγρά, συνήθω όταν βάζω βρώμη, τι κοιτάω όταν φτιάχνω ένα μείγμα. Καλά και το ρωτά αυτό τώρα. Κοιτάω να μπορώ να πλάσω. Μπορεί να κατεβάσει πιο πολύ υγρασία το κολοκύθι ή το κρεμμύδι που θα βάλω μέσα. Okay. Οπότε κοιτάω να πλάθω και να πλάθεται το ρολό μου. Ναι, ναι. Εντάξει, γιατί σίγουρα θα σφίξει μετά με το αυγό που του βάζω μέσα. Όταν δίνουμε σε κάτι σχήμα, βάζουμε αυγουλάκι. Okay. Ένα αυγό και ένα ασπράδι θα βάλω μέσα. Τον κρόκο θα τον κρατήσετε και θα κάνετε μια ωραία μαγιονέζα. Ένα αυγό και ένα ασπράδι μέσα. Εδώ ο κρόκος να μείνει για άλλη μέχρι εκεί. Πόσο είπαμε ότι έβαλες τώρα κιμά κοτόπουλου, ένα κιλό. Έχω βάλει ένα 200. Ένα 200. Ή θα βγάλω ένα μεγάλο ρολό ή δύο τέτοια. Mm-hmm. Είναι φαγητό για οικογένεια. Και να μείνει, θέλεις να μείνει. Γιατί άμα μείνει είναι ακόμα πιο ωραίο, γιατί το κάνει σαντουιτσάκι. Ναι. Και το παίρνει μαζί του στο σχολείο ή το τρώει το απόγευμα. Πάμε για αλάτια και πιπέρια. Και αλατάκι και πιπεράκι μπόλικο. Και μέσα, σαν μυρωδικό, θα του βάλω μέσα λίγο μπαχάρι. Που βγάζει όλα τα αρώματα από όλα τα μπαχαρικά, πρέζες. Δεν το καταλαβαίνεις, αλλά σου κάνει αυτό του... Σου βγάζει την νότα των μπαχαρικών. Πάμε λοιπόν. Και λίγο λαδάκι μέσα, μια σταγόνα λάδι, έτσι και λίγο σταγόνα πέφτει από εδώ, τέλεια, πολύ ωραία. Και πάμε να... Πέφτει, ναι, γιατί σταγόνα πέφτει αυτό. Λοιπόν, άκου τι προτείνω, μέχρι να ζυμώσει, επειδή τις πατάτες έχει κόψει. Πατάτες... Επειδή η σάλτσα μας θέλει λίγο ακόμα για να δέσει. Ωραία. Να διακόψω λίγο τώρα να πάμε σε διαφορετικά μηνύματα. Και εγώ πάω να ζυμώσω. Για να το ζυμώσουμε. Ναι. Και να δούμε πώς θα το στήσεις και πώς θα το ολοκληρώσουμε. Πολύ ωραία. Τι λέτε κι εσείς. Θα βάλω. Ναι, πάμε να βάλω και σάλτσα. Έλα. Πολύ ωραία. Αχ. Λοιπόν, έβαλα όλα τα υλικά του κοιμά μου. Έβαλες και σάλτσα. Έβαλα μέσα τα τρία τέταρτα. Από εδώ, παιδιά. Τα τρία τέταρτα από τη μαγειρεμένη δηλαδή, σαλτσούλα που είχε πήξει και ήταν μια χαρά. Τα ζύμωσα όλα πολύ ωραία. Έριξα μέσα τη βρώμη μου μέχρι να πλάθεται. Όσο έβαλες, έξι γεμάτες κουταλιές της σούπας βάζω συνήθως. Mm. Απλά το πλάθω και βλέπω να πλάθεται. Να μην είναι αραιό και μου χύνεται. Εντάξει, αν σας ξεφύγει και σας πέσει λίγη βρώμη παραπάνω, θα βάλετε μια σταγονίτσα από το ζωμό. Τι θέλω να κάνω όταν κάνω ένα ρολό, να πλάθεται, να μην λιώνει, ούτε να είναι πάρα πολύ σφιχτό, εντάξει. Αυτό θα γίνει αφράτως, σας το υπογράφω. Για να πάρει ωραίο σχήμα, το έχω κόψει στα δύο, να βγουν δύο ρολάκια, είναι πιο εύκολο να το κάνετε στο σπίτι. Έβαλε η Βάσια εδώ τις πατάτες, έβαλε αλάτι, πιπέρι, έριξε μέσα τη ρίγανη. Φρέσκια ρίγανη. Ναι, θα βάλεις μέσα και λίγο ζωμό. Τώρα δεν έχετε ζωμό, δεν πειράζει. Θα βάλετε λίγο νεράκι, εντάξει. Δεν, το κάνω τώρα. Δεν είναι λεμονάτες, παίρνουν τη σάλτσα του ρολού. Είναι πιο πολύ ντοματένιες, είναι άλλη γεύση. Mm. Ναι, βάλε λίγο ζωμό μέσα, μπράβο. Και λοιπόν, είπαμε ότι αυτό το μείγμα, έτσι όπως είναι τώρα, μπορεί να γίνει και μπιφτέκια. Ναι, το κάνεις και μπιφτεκάκι, ό,τι θέλεις. Αλλά δεν είναι πιο εύκολο να το ψήσεις σαν ρολό, ρε παιδί μου. Είναι πιο εύκολο από το να κάνεις μπιφτέκια. Και μετά κόβεις φετούλες. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι ότι όταν είναι έτσι ενιαίο, κάθε φορά που κόβεις θα είναι και λίγο πιο ζουμερό, φαντάζομαι, μέσα από το ένα μπιφτέκι το οποίο. Βάλε εσύ να βάλω μετά. Πόσα μπιφτέκια και να βάλεις. Κάποια στιγμή θα στεγνώσει. Δηλαδή, δεν το έφαγες το μεσημέρι. Πας το βράδυ. Ναι, το βράδυ αυτό. Κομματάκι το κρέας τώρα. Σαντουιτσάκι, όπως σου είπα, τέλειο. Γίνεται τέλειο σαντουιτσάκι για τα παιδιά. Και για εσάς τους μεγάλους τέλος πάντων. Λοιπόν, το βάζεις στο χαρτί. Το βάζω λίγο στο χαρτάκι. Επειδή δεν έχει λίπος καθόλου μέσα. Είναι καθαρό σχημά κοτόπουλου, χωρίς λίπος. Και επειδή κολλάει ελαφρά στα χέρια μπροστά σα. Φτιάχνω δύο ρολάκια ωραία με το χαρτί, μια χαρά. Ναι, καταρχήν αυτό. Δεν είναι έχει λίπος, μου λέει. Μα και το λίγο λίπος, λέω, πειράζει. Το ρολό που κάνουμε, κορίτσια μου, αγαπημένα, είναι για όσους κάνουν διατροφή. Οι περισσότεροι τώρα στην ηλικία του γιού σου κάνουν διατροφή. Εννοείται. Εντάξει, δεν έχει μέσα ούτε αλεύρι. Έχει βρώμη μόνο και έχει και καθαρό κοιμά κοτόπουλου. Χωρίς πολλά λιπαρά. Τι έβγαλες και μου έδωσε μυρωδιά. Έχω βάλει μέσα τα μυρωδικά μου. Βάλαμε μέσα μπαχάρι, ναι. Βάλαμε μέσα τη ρίγανή μας, βάλαμε και λίγο θυμαράκι που είχα εδώ πέρα. Και από πάνω πάμε να βάλουμε την υπόλοιπη σαλτσούλα. Κάνω και το δεύτερο ρολό, εννοείται. Βάζω την υπόλοιπη σαλτσούλα που κάνει αυτό το γλάσο που βλέπετε, το κόκκινο εδώ. Είναι το γλάσο από τη σαλτσούλα. Λάδι δεν θα βάλεις μετά. Πού?
Έχω βάλει μέσα λάδι. Πού? Έβαλα και η σάλτσα μου έχει λάδι και έχει, αλλά λέω για τις πατάτες, ναι, για τα αυτά δεν θα βάλουμε λίγο. Οπωσδήποτε, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αλλά στο ρολό δεν θέλει άλλο λάδι, είναι μια χαρά. Και θα στάξει και ό,τι βγάλει το. Θα κάνουμε και το δεύτερο ρολό. Και την υπόλοιπη σαλτσούλα που σου έμεινε. Εδώ θα τη βάλουμε στον άλλο κυμάκι, εδώ έχω κι άλλο. Έχουμε κι άλλο ρολό. Είναι δύο ρολά. Συμφωνώ, αλλά λέω εγώ τώρα. Πες ότι δεν θες να βάλεις δύο ρολά. Αυτό όπως το έχεις βάλει, τώρα το βάλω στο φούρνο. Ναι. Μου περίσσεψε αυτή η σαλτσουλίτσα. Αυτές οι τρεις κουταλιές. Πειράζει να τις ρίξω μέσα? Δεν πειράζει καθόλου. Τις βάζουμε και πάνω στην πατάτα. Αμα θέλω. Αυτό λέω, για την πατάτα μιλάω. Ναι, όχι, μέσα στην πατατούλα. Και εγώ βάζω λίγο. Και ξέρεις τι, με λίγο νεράκι πλένω την κατσαρόλα μου και το ρίχνω. Γι' αυτό και τις πατάτες που έχουν κοκκινήσει ελαφρώς. Ρίχτω και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εμείς θα το βάλουμε. Βάλτο, βάλτο, βάλτο. Αυτό. Παρεώνω την υπόλοιπη σαλτσούλα και τις ρίχνω πάνω και γίνεται μια χαρά. Ούψ. Τέλεια. Τώρα είναι πιο πηχτή εδώ. Θέλει λίγο αρέωμα, αλλά είναι μια χαρά. Πειράζει, ωραία. Είναι και το πηχτό. Πάνω, γιατί το λες αυτό? Σκέπασμα με αντικολλητικό. Από πάνω αλουμινόχαρτο, σφράγισμα γύρω-γύρω. 200 βαθμούς στον αέρα, 40 λεπτάκια. Χιαστή μου, είπε ο Μπαρμπουζάνης, θα κοιτάω. Μου λέει, είσαι εδώ, θα κοιτάς εκεί. Είσαι εκεί, θα κοιτάς. Θα κάνουμε να σκέφτομαι, Άκη, πού είμαι, να κοιτάω. 40 λεπτά, στους 200 βαθμούς, μεσαίας χάρας, σκεπασμένο, ξεσκεπάζω και το αφήνω κανένα 25 λεπτό. Να ρωτήσει λίγο από πάνω. Δεν θέλω να ρωτήσει πολύ. Δεν θέλω να κριτσανίσουν οι πατάτες. Θέλω μελωμένες, να ρουφάνε και να είναι μαλακές. Τώρα εσείς, κυρία μου, καλή μας όρεξη και μπράβο μας. Εσείς, κυρία μου, τώρα θέλετε να δούμε μαζί το μικρό απόσπασμα που μας έδωσε το Μέγκα μας για... με δικιά σου σκηνή, βέβαια, αλλά που παίζει τη Δευτέρα. Δηλαδή, δεν σου δείχνω καν την Κυριακή που θα το δεις μόνος σου, γιατί θα παίξει την Κυριακή και το περιμένετε πώς και πώς. Δεν αντέχετε άλλο. Θέλετε να δείτε τη σειρά σας. Δεν υπάρχει, παιδιά, συγγνώμη, Ελένη, αλλά αυτό που συνέβη τις γιορτές πραγματικά. Με σταματούσε κόσμος και με ρώταγε γιατί μας το κάνατε αυτό και σταματήσατε. Δεν είχατε επεισόδιο. Γιατί που είναι οι γιορτές μας αφήσατε χωρίς παρέα. Εγώ το βλέπω. Άνθρωποι οι οποίοι η καθημερινότητά τους είναι πολύ συγκεκριμένοι, στημένοι και είναι στο σπίτι και κάθονται. Αυτούς τους ανθρώπους που τους βλέπουν μέσα από μια σειρά δεν τους βλέπουν έτσι όπως εμείς νομίζουμε. Είναι η παρέα τους. Ναι. Δηλαδή, ενώ λες είναι σειρά, θα κάτσουν απέναντι. Όχι, ακόμα και αν θέλουν εκείνη την ώρα να φτιάξουν κάτι, να μαγειρέψουν στην τραπέζι. Τους ακούνε. Ναι. Είναι η παρέα τους, είναι οι φίλοι αυτό. Τους. Ναι. Και είναι το καταλαβαίνω. Πολύ αυτό. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται τη Δευτέρα στο επεισόδιο που αφορά τη Γη της Ελιάς και την κυρία δίπλα μου. Όχι τις Κυριακές που ξεκινάει. Ένα βήμα παρακάτω. Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε θέματα εδώ πολλά με τη μικρή Ειρήνη, γιατί βλέπεις όμως η ασπασία, μανιάτσα, ξεμανιάτσα, είναι προχωρημένη. Μίλησε στην κόρη της για την αντισύλληψη. Δεν ξέρω αν τη σημερινή εποχή το λες προχωρημένο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι συνετό να μιλάμε στα παιδιά μας για αυτά τα θέματα. Λέω για τη μανιάτσα συντηρητική ασπασία. Δεν το κάνουν όλες οι μαμάδες. Σήμερα. Εγώ νομίζω, ναι, ναι, και σήμερα. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω δεν λέω ότι όλοι πια όσοι ζουν σε αυτή τη χώρα, αλλά θεωρώ ότι κάποια θέματα που ήταν κάποτε ταμπού, κάπως έχουν πέσει λίγο. Η γενιά μας άρχισε να μιλάει με τα παιδιά της. Ακριβώς. Η προηγούμενη γενιά δεν το έκανε. Όχι, έχεις δίκιο. Δεν μίλαγε ανοιχτά. Και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Εγώ χαίρομαι που φύγεται και μέσα από τη σειρά, γιατί θα δούμε και τα αποτελέσματα της άλλης της παρέας που δεν είχε αντισυλλήψει. Μάλιστα. Δεν είχε, ναι. Μάλιστα. Κορίτσια μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα συγκλονιστικά όμορφα μαζί σας, πραγματικά. Εμείς ευχαριστούμε, είμαστε ομιλητικότατες και... Καλή αρχή σε σένα. Καλή αρχή και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Την άλλη Πέμπτη, Ναι, ναι, ναι. Μαγειρεύουμε. Ραντεβού. Κλασικά, ευχαριστώ, Μάσκια μου. Ευχαριστώ εγώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Φιλιά σε όλα τα παιδιά στη γη. Θα το πω. Λοιπόν, παίρνω τα χαρτάκια μου, τα υπέροχα, και εξαφανίζομαι. Πάω στην άλλη πλευρά, στην άλλη παρέα. Πήγε και 5. Ωραία, καλά είναι. Περιμένουμε να περάσει συγκλονιστικά όμορφα και μαζί μας. Συγκλονιστικά όμορφα. Δεν θέλω λιγότερο. Δεν συμβεβαζόμαστε. Θα λες δύο φορές τώρα. Γιατί μας άρεσε. Για τις εσάνς, έτσι, με ένα υπονοούμενο τύπου «Α, πέρασες τόσο συγκλονιστικά από εκεί». Λίγο, λίγο. Άφησα... Είναι ωραία στην κουζίνα να μπαίνεις με παρέα. Εμένα, ακόμα και όταν μπαίνω να μαγειρέψω, που εγώ το κάνω σαν ψυχοθεραπεία γιατί με ευχαριστεί, θέλω δίπλα μου, ρε παιδί μου, να έχω και κάποιον, όχι να κάνει ό,τι κάνω. Α, έτσι. Να μιλάτε. Να
μιλάμε, να πιούμε ένα κρασάκι έτσι πάνω στο αυτό, να ακούσουμε μια σαλατούλα. Θέλω μια παρέα, μ' αρέσει. Ακόμα άλλο, και αυτό κυλάει πιο ευχάριστα. Άλλο φαγάκι, Ελένη, από σένα να κάνει. Όχι, να θέλει να σε βοηθήσει και να σε ενοχλεί. Όχι, δεν θέλω να με βοηθάνε. Εντάξει. Το είπα όσο πιο γλυκά γίνεται. Θέλω να σου μισό λεπτό. Δεν θα το κάνουμε ποτέ. Για συνέχισε. Αν πα να φτιάξει ένα φα δύο άνθρωποι, είναι στο τέλο τσακωμό. Ναι, αλλά άμα φτιάξει ο ένα τη σαλάτα και άλλο το φα, μια χαρά τα βρίσκει στην κουζίνα. Αυτό, μέχρι εκεί πάρε. Εγώ πάντω αυτέ τι μέρε έκανα πολύ μαγειρική στο σπίτι μου. Έκανα πραγματικά ευχαριστήθηκα να φτιάχνω τραπεζώματα, έτσι ωραία τραπεζώματα. Όχι τραπεζώματα, φανταστείτε. Μόνο τα παιδιά σου να φέρει και κανένα δυο αυτό ακόμα παιδιά, πει κανένα δυο έτσι φίλου, τελείωσε. Αλλά ήθελα να μπω σε πιο δύσκολα μαγειρέματα. Έτσι, αυτά που λε, να έχω κάτι να πω. Πειραματίστηκες να κάνω. Δηλαδή. Παιδιά, είχα μεγάλε επιτυχίε. Ε. Αυτά θαυμάστηκα. Χάρηκα πάρα πολύ. Για πάρα πολύ. Το πέτυχε, ωραία. Όλα τα πέτυχα. Όλα τα πέτυχα. Γιατί αν θα μπω στην κουζίνα, δεν μπορώ. Έχω αυτό το. Δυστυχώ έχω αυτό το κουσούρι τη μάνα μου που του κοιτάζω όλου με στα μάτια τύπου. Και δεν βλέπω αντίδραση. Τι δεν σε αρέσει. Δεν βλέπω να τρώτε. Ναι. Υπάρχει μια ικανοποίηση, λες και μου λένε πω, ρε, πέτυχες ένα διαγώνισμα και πήρες 99%. Τέτοια χαρά παίρνω. Έτσι. Όταν στα μάτια τους ή στη φωνή τους νιώθω ευχαρίστηση. Ή επίσης, άμα φτιάξεις κάτι και δεν έχουν πολύ όρεξη, δεν τρελαίνεις εκείνη την ώρα. Δεν θέλω να ξαναπώ να μαγειρέψω έτσι κοντά. Είναι. Έτσι, παιδιά, εγώ τρελαίνομαι. Έφτιαξα ένα γαλακτομπούρικο άσχετο. Συνταγή του Τσούλη, θέλω να σου πω. Πέτυχε πάρα πολύ. Δύο φορές. Και δεν το φάγανε. Παιδιά, ήμουνα. Όχι, παιδιά, καταρακώθηκα. Είπα, μην μου ξαναζητήσετε. Γιατί δεν τρως γλυκά εσύ όλη αυτή την περίοδο. Σε προσέχει, σε φροντίζει. Σωστό κι αυτό. Είναι δύσκολο να κάνεις κάτι για τους άλλους και να μην βάλεις κι εσύ λίγο μια μπουκιά στο στόμα. Απογοητεύτηκα, θα σας το πω. Άστο, μην ξανακάνεις γαλακτομπούρικο. Τίποτα. Έτσι μένει στον πειρασμό. Όλοι παίξαμε με Τσούλη στις γιορτές. Μπράβο. Ναι. Εγώ πάλι σε συνταγές που έκανα για πρώτη φορά ή που είχα να κάνω πάρα πολλά χρόνια, μπήκα στο ίντερνετ, διάβασα διάφορα και διαφορετικά. Και επειδή το φαΐ δεν το φοβάμαι, δεν είναι σαν το γλυκό που τρέμω. Εννοείται. Το φέρνω στα δικά μου στοιχεία. Παίρνω κάτι από αυτόν, κάτι από τον άλλον, κάτι έτσι. Που δεν μου αρέσει, το πετάω. Εννοείται. Και το κάνω μυρίζοντας την ώρα που τα φτιάχνω, ότι λέω καλά πάμε. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ο μόνος κίνδυνος που ελοχεύει εδώ είναι να μην κάνεις το ίδιο. Δηλαδή το κάνεις κάθε φορά διαφορετικό. Κατάλαβες τι λέω. Βάζεις τα δικά σου. Εντάξει, τότε δεν το έφτιαξες το φαγητό, έτυχε και το πέτυχες. Αν το θεωρείς δηλαδή ότι τυχαίνεις. Άμα το ξαναπετύχεις το ίδιο ακριβώς, δηλαδή... Είσαι εστιατόριο άμα το πετύχεις. Σιγά μου είχα αναγκαστώ. Όχι, παιδιά, οι μανάδες μας και οι γιαγιάδες μας φτιάχνανε 500 φορές το ίδιο φαγητό, ακριβώς το ίδιο νόστιμο. Εντάξει, δεν πιστεύω. Ενώ εγώ επειδή έτσι μαγειρεύω σαν εσένα, λίγο θα βάλω από αυτό, λίγο από εκείνο. Τη μία γίνεται φανταστικό, την άλλη γίνεται καλό. Μα το πάνε, θέμα είναι να υπάρχει μια σταθερότητα. Γίνεται πάντα φανταστικό. Δεν θέλω να σε κομπλάρω, αλλά έχω επιτυχία στη μαγειρική. Εντάξει, το ακούω. Έχω ταλέντο στη μαγειρική. Είμαι καλή. Έτσι. Λοιπόν, ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει ταλέντο στα τραμ. Ακούω εδώ τώρα. Έχω δει ένα βίντεο, δεν ήταν τόσο σπουδαίο. Τραγικά. Όχι, τραγικό δεν ήταν, αλλά. Το ζύω, θα λέμε αλήθειες, παιδιά. Τον έχω δει. Όχι, τον εκτιμώ, ξέρεις, ένας πολιτικός εγνωσμένης αξίας κλπ. Στα drums λίγο κάπου σκάλωσε ο ρυθμός, νομίζω. Κι όμως. Ο Άκης δεν ξέρω αν το έχει δει το βίντεο, γιατί και ο Άκης παίζει drums επάνω και ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Ένας μου αποκαλύπτεστε εδώ. Έχουμε εδώ παίζει drums στο αγόρι. Είμαστε πολύ καλά. Όλοι είναι drummers εδώ μέσα. Είμαστε όλοι drummers και έχουμε τρομερό σουξέ, αν θες να ξέρεις. Τι λες, ρε παιδί μου. Πάντως ο γείτονος του Λοβέρδου είναι drummer και του είπε μπράβο, καλά το πας. Αλήθεια. Ναι, δες το. Εντάξει. Για να δούμε. Μάθατε drums τώρα τελευταία ή ήταν κάτι που ψιλοξέρατε και τώρα? Όχι, δεν το ήξερα. Έχω τώρα. Πάνω από 1,5 χρόνο που δουλεύω, άλλαξα και το σετ μου πρόσφατα. Την ημέρα που τα έβαλα στο χώρο μου, όταν τα βλέπω νιώθω μια ευτυχία, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Ευτυχώς που την ανακάλυψα τόσο αργά. Mm-hmm. Γιατί αν την είχα ανακαλύψει νωρίς, θα είχα γίνει drummer. Δεν θα είχα τίποτα άλλο. Όταν ας πούμε κάθομαι και πρέπει σε 20 λεπτά να σηκωθώ ή σε μισή ώρα, στεναχωριέμαι. Σας έχουν κάνει παρατήρηση ποτέ? Ναι. Οι γείτονες? Ναι. Ότι εντάξει. Εντάξει, ναι. Ξέρουν ότι παίζετε εσείς ή κάνουν ότι υπάρχει ένας θόρυβος στην πολυκατοικία ή στη γειτονιά? Ξέρουν, στη γειτονιά. Ξέρουν, ναι. Τώρα πια είχα και μια ευτυχή σύμπτωση. Αυτός που ακούει πιο πολύ είναι πρώην drummer. Ναι. Οπότε σας ευχαριστώ. Μου λέει, μου αρέσει πάρα πολύ, μην ανησυχείς καθόλου. Drummer εναντίον drummer δηλαδή. Καλά κάνει και παίζει. Παντός, έτσι, το λέει χάρη να στείσμου, αλλά αυτό που λέει ότι αν το είχα ανακαλύψει νωρίτερα θα είχα γίνει ντράμερ, μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, μεγάλη κουβέντα για μας που ψηφίζαν Πασόκ. Τι μας λέει τώρα, κύριε Λοβέρδο, μας λέτε τώρα δηλαδή ότι τι.
Ότι αν το είχα γνωρίσει νωρίτερα δεν θα ήμουν πολιτικός. Κάτσε να γνωρίσει. Μάγειρες εσύ, καλός μάγειρας θα λέμε, κακός τον βλέπαμε, αφού τελικά το ταλέντο του είναι να μάγειρας. Όχι, αλλά λάθος διεκδικούσε την ψήφο μου, αφού ήταν καλύτερος όχι. Έπρεπε να διεκδικήσει να πάρω το άλμπουμ του. Δεν το ήξερε πριν. Δεν είναι ότι είχε δύο πάθη και διάλεξε το ένα και την πάτησε εσύ που τον ψήφισες. Είπε ότι αργά στη ζωή μου. Δεν το ήθελε αυτό. Όχι, αργά στη ζωή μου ανακάλυψα κάτι που μου αρέσει πολύ περισσότερο. Το ξέρω. Μπορεί να το βρήκε. Και καλά κάνει ο άνθρωπος και να βελτιώνεται. Μπράβο, έτσι είναι ο άνθρωπος. Έτσι ακριβώς. Να γίνεται καλύτερο. Και θέλω να σου πω ότι μουσικά κινούνται όλοι οι πολιτικοί, γιατί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από πάρα πολλά χρόνια πήρε τη σύζυγό του και πήγαν να ακούσουν τη Μαρινέλα στο Νόξ, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με την Μπέτη Μαγκύρα και με τον Στέλιο Διονυσίου. Στέλιο Διονυσίου βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι φάνηκαν σε όσους τους είδανε και ήταν παρευρισκόμενοι πολύ αγαπημένοι, κάτσανε σε πίσω τραπέζι, πολύ άνετοι, πολύ casual κλπ. Και μάλιστα τη αφιέρωσε και τραγούδι τη σύζυγου. Το καμιά φορά, θέλω να σου πω. Το οποίο μ' αρέσει, γιατί θυμόμαστε τις δηλώσεις που έχει κάνει για ένα μικρό break που είχε αυτό το ζευγάρι, ότι εμάς το γυαλί ξανακόλλησε γιατί δεν είχε σπάσει ποτέ. Και τι πιο ωραίο τώρα από το καμιά φορά, λέω να αλλάξω τώρα. Ναι, και ένα σου χρειάζεται. Είχε και δεύτερη αφιέρωση, η αγάπη όλα τα υπομένει. Αυτό το αφιέρωσε η Μαρέβα. Άρα είναι και αυτό ένα μήνυμα. Η αγάπη σου λέει όλα τα υπομένει. Ναι, παιδιά, όταν είσαι τόσα πολλά χρόνια. Δηλαδή, μου αρέσει ένα τραγούδι και λέει κάτι κακό στο μήνυμά του. Αλλά εμένα μου αρέσει το τραγούδι και ο τραγουδιστή που το λέει και το τραγουδίσω. Αν με τραβήξουν από μακριά θα πούνε. Κάτι είπε τώρα η Μενεγάκη. Ναι. Όχι. Το κακολόγησε. Έχει δίκιο η Ελένη τώρα. Όχι, αυτό. Ελένη. Δεν έχει δίκιο. Δεν είναι λίγο... το διαφέρον ένα τραγουδί. Ελένη, συγγνώμη, διαφωνώ. Άλλο να το τραγουδίσω και να κοιτάω την πίστα και άλλο να κοιτάω το τέρι μου με στα μάτια και να το τραγουδάω. Του το αφιερώνω. Μπορεί εκείνη την ώρα να είναι τον άνθρωπο. Εγώ είχα ανακαλύψει και εγώ μεγαλώνοντα σαν τα Drums και τον κύριο Λοβέρδο ότι υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Εμεί οι δύο μα αρέσει ένα κομμάτι και δεν μας νοιάζει. Ναι. Τι λέει, πώς το λέει, αν το λέει, πού το λέμε. Φτιαχνόμαστε μόνοι μας με το κομμάτι. Έτσι. Εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία πάντως. Με το που λέει ένα κομμάτι καλημέρα, γιατί μου το έπεσε αυτό, λέει γιατί καλημέρα και γιατί μου το έπεσε αυτό και πώς το είπε και γιατί το άκουσε και γιατί το έπεσε. Δίνουν τρομερή βάση στους στίχους, ότι κάτι σημαίνουν ναι, όλα. Ναι, αλλά μα είσαι γιατί ένα ζευγάρι 40 χρόνια βρεθοδωρή, πάει το μυαλό σου, μοιραία, και τίποτα να μην έχει. Εμένα δεν πάει και το αγάπη μυαλό. Όλα τα υπάρχει. 40 χρόνια ζευγάρι, ο πρώτος. Αλλά μπορεί να είναι 40, λένε, να είναι 25, δεν να 25. Αλλά θέλω να πω σε μια μακροχρόνια σχέση. Κάτι που του βιώνει κάποια γιατί πάει το μυαλό. Δηλαδή, αν δεν υποθεί το αφιέρωσε και του το αφιέρωσε. Ναι. Δεν είναι μια ωραία εικόνα να βλέπεις δύο ανθρώπους λοιπόν, που είναι πολλά χρόνια μαζί και που περάσανε κάποια στιγμή μια δύσκολη περίοδο στη ζωή τους. Ανεξαιρέτως αν είναι ο πρωθυπουργός, δηλαδή μπορεί να είναι ένας πρωταγωνιστής του θεάτρου. Τι σημασία έχει και τους βλέπεις τόσο ωραία. Μέσα στην καθημερινότητά τους, στις δυσκολίες τους, τις όποιες, δεν ξέρω, το κάθε σπίτι έχει τα δικά του, τα παιδιά τους, αυτά τους, φυσικά και την πολιτική πορεία, όλα αυτά και τα θέματα που αντιμετωπίζουν, ότι να, αποφασίσαμε, πήραμε το χρόνο μας και είπαμε να βγούμε ένα βράδυ απλά να διασκεδάσουμε. Έτσι, δεν ακριβώς. Έχει σημασία, τι να αφιερώσουμε, δημόσια, δεν ξέρουμε ότι κάποιος θα τους τραβήξει. Δεν νομίζω ότι είναι ζευγάρι που έχει δώσει δημόσια τέτοια, πώς να σου το πω, αφορμές για σχόλια. Θετικά ή αρνητικά, τώρα τις αφιέρωσε, τώρα την κοίταξε κάπως. Πήγαν οι άνθρωποι να περάσουν λίγο ωραία, να ακούσουν μια ερμηνεύτρια μοναδική, όπως είναι η Μαρινέλα. Κάθισαν, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που είπατε διακριτικά πίσω. Πιο πίσω, όντως. Δηλαδή, δεν βρίσκω κάτι που να με ενοχλεί. Πέρασαν ωραία, τραγούδισαν και εγώ τραγουδάω όταν βρεθώ σε τέτοια μέρη. Με αγχώνει να μου λέτε τώρα ότι κάποιος θα λέει. Όχι, τραγούδισε τώρα μέρη και την ίδια ώρα και τόσο τον Ουγγαρέζο. Και μετά κοίταξε τον άντρα της. Όχι. Δηλαδή, αν χαιρόταν ο πρωθυπουργός, αν την άλλη μέρα και την ψήφιση του νομοσχεδίου και έλεγε το άνοιξε πέτρα. Ναι. Τι θα λέγαμε. Θα το λέγαμε. Μπορεί να πήγαινε το μυαλό μας ψέματα να πούμε ότι μπορεί να πήγαινε. Εγώ συγκινήθηκα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Καλά έκανε. Έχει γίνει ευσυγκίνητη το 24 μετά την πρωτοχρονιά. Πολύ καλά κάνανε και βγήκαν και περάσαν ωραία. Όλοι έχουμε δικαίωμα σε αυτό. Αλίμονο. Λοιπόν, παρότι εκείνη η χτεσινή μέρα ήταν μια μέρα που ο Πρωθυπουργός βγήκε και μίλησε, όπως έλεγε, θέλει να ανοίξει εκείνος το διάλογο, για ένα θέμα που συζητιέται πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες, με διαφορετικό τρόπο από κάθε πλευρά. Δεν ξέρω αν στα θέματα που η κοινωνία συζητάει, απασχολείται, πιέζεται, αγωνιά, είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, όμως είναι ένα θέμα σημαντικό που παίζει. Και που με έναν τρόπο, κάπως σαν να, εγώ τώρα πώς το είδα έτσι, σαν να ήθελε εκείνος να πει από τη δικιά του την πλευρά πώς το βλέπει η παράταξή του. Το κατάλαβα καλά ή είναι κάπως διαφορετικό. Ξεκάθαρα.
Νομίζω ότι ένιωσε την ανάγκη και για την παράταξή του και επειδή ο ίδιος μπορεί να πιέστηκε και επειδή υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα στην επικαιρότητα σε σχέση με το πώς μπορεί να θεσμοθετηθεί αυτό το θέμα και να υπάρξει ένα πέπλο πια προστασίας και πρόνοιας για τα ομόφυλα. Δηλαδή, έπρεπε να καθορίσει το θέμα. Ναι. Αυτό ήταν το θέμα, γιατί είχε γίνει μια ευρεία συζήτηση. Βέβαια. Και έπρεπε να ξεκαθαρίσει τι κατεβάζει, τι ψηφίζεται. Τι ψηφίζεται. Τι είναι, ναι, τι είναι αυτό που το οποίο θα ψηφιστεί. Και πότε επίσης. Μίλησε λοιπόν εχθές στην ΕΡΤ και στον κύριο Κουβαρά. Μπορείς να τον ακούσουμε, να δεις τι ακριβώς μας είπε και να σου πω να το σχολιάσουμε. Μάλιστα. Υποθετήσουμε είναι την ισότητα στον γάμο, δηλαδή την απαλληφή οποιασδήποτε διάκρισης ανάλογα με το σεξουαλικό προσανατολισμό στο ζήτημα της σύναψης μιας σχέσης γάμου που ουσιαστικά τι είναι ο γάμος, είναι θα έλεγα το επιστέγασμα της αγάπης μεταξύ δύο ανθρώπων, είναι ταυτόχρονα όμως και ένα νομικό συμβόλαιο με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Και μιλάμε για πολιτικό γάμα. Δεν μιλάμε εδώ πέρα ούτε για εκκλησία, ούτε για αυτό... Στέφανα. Το λέω γιατί ξέρετε υπάρχει πάντα μία εικόνα ούτε για ρίζια, ούτε για... Ναι, κατάλαβα. Σέβομαι απόλυτα όλες τις απόψεις. Ναι. Και θέλω το θέμα αυτό όχι να διχάσει την ελληνική κοινωνία, αλλά να κοιτάξουμε να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό τόπο και σέβομαι απόλυτα και τους συμπολίτες μας που έχουν διαφορετική άποψη. Όπως σέβομαι και την άποψη της Εκκλησίας. Θα σεβαστούμε τη διαφορετική άποψη, αλλά νομοθετεί η πολιτεία, δεν συνομοθετεί Μάλιστα. με την Εκκλησία. Όπως έχει συμβεί και πολλές φορές στο παρελθόν. Μία μητέρα, η οποία συζεί με την σύντροφό της, έχει καρκίνο και μπορεί να πεθάνει. Εάν συμβεί αυτό, η σύντροφός της δεν έχει κανένα δικαίωμα. Ακριβώς. Στο παιδί. Κανένα δικαίωμα. Το παιδί αυτό κανονικά θα πάει σε ίδρυμα. Μα εμείς δεν θα πειράξουμε καθόλου το καθεστώς της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αυτή η έννοια δηλαδή γυναικών οι οποίες μετατρέπονται σε μηχανές παραγωγής παιδιών κατά παραγγελία. Όπως είπε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, θέλω ένα αγόρι και δεν με ενδιαφέρει ποια θα το γεννήσει. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Είναι θέμα συνείδησης. Δεν θα βάλω κομματική πειθαρχία στους βουλευτές, το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Όμως πρέπει και εγώ, ναι. κύριε Κουβαρά, και όσοι πιστεύουμε στο όνομα αυτό, να πείσουμε τους βουλευτές μας. Λοιπόν, ξεκάθαρα, καταρχήν είπε όχι στην παρένθετη μητρότητα, που ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα, αν θα υπήρχε τεκνοθεσία μέσω παρένθετης. Είπε εν αντιθέσει ναι στην τεκνοθεσία με υιοθεσία, δηλαδή το να πάρουν ένα παιδί από ένα ίδρυμα, ένα ζευγάρι ομόφυλων, και είπε ναι στον πολιτικό γάμο, έτσι. Και αυτό που επίσης διευκρίνησε και υπογράμμισε και ήταν σημαντικό, επειδή λέγανε πάρα πολύ καιρό ότι μπορεί να διστάζει, να το ξανασκέφτεται, γιατί είναι και το θέμα της Εκκλησίας και πώς η Εκκλησία αντιδρά γύρω από αυτό, ότι είπε ότι το κράτος είναι αυτό που νομοθετεί, έτσι, και όχι η Εκκλησία. Λοιπόν, να βάλουμε στην παρέα μας και το Θανάση Φουσκίδη, να μας κάνει εκείνος το δικό του σχόλιο για την χθεσινή κουβέντα που άνοιξε ο Πρωθυπουργός δημόσια πια. Καλή χρονιά, όλα τα καλά καταρχήν. Καλή χρονιά. Υγεία και δύναμη να έχουμε. Λοιπόν, ναι, ο Πρωθυπουργός επέλεξε τη συγκεκριμένη συγκυρία προκειμένου να ανοίξει ο ίδιος το θέμα. Γιατί συνέβη αυτό, γιατί αποφασίστηκε στο Μέγαρο Μαξίμου από τους συμβούλους του και από τον ίδιο βεβαίως, ότι θα πρέπει μέχρι την απαρχή της προεκλογικής περίοδου για τις Ευρωκάλπες τώρα τον Ιούνιο να έχουν τελειώσει όλα τα θέματα, τα δύσκολα τα λεγόμενα που μας απασχολούν, στο βαθμό βεβαίως που αυτό είναι δυνατό. Οπότε βγήκε ο ίδιος να στείλει τα μηνύματά του. Ήταν μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις. Ένα ήταν προς την κοινωνία καταρχήν. Γιατί θεωρεί ο ίδιος ότι είναι αναγκαιότητα να περάσει σε αυτή τη φάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ένα δεύτερο είναι στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θέτω κομματική πειθαρχία. Αυτό είναι το σημαντικό από την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ότι επειδή συζητεί το εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο ίδιος αφήνει τους βουλευτές του να καταψηφίσουν κατά συνείδηση, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι η στάση του καθενός θα συνεκτιμηθεί βεβαίως. Και το τρίτο είναι προς το Υπουργικό του Συμβούλιο, διότι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης και αρκετοί υφυπουργοί, ο κύριος Βορύδης για παράδειγμα, το έχει δηλώσει πιο ξεκάθαρα από όλους, είναι αρνητικοί στο νομοσχέδιο αυτό. Τι είπε για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, με συγχωρείτε, ότι τους υπουργούς και τους υφυπουργούς τους δεσμεύουν οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Επειδή το Υπουργικό Συμβούλιο είναι αυτό που εγκρίνει και προωθεί προς ψήφιση τα νομοσχέδια, δεν είναι δυνατόν οι ίδιοι που τα εγκρίνουν, γιατί πρέπει να βγαίνει και μια ομοφωνία, να διαφωνούν σε αυτά. Θανάση, μισό λεπτό, για να καταλάβουμε. Αυτό το νομοσχέδιο πάει για τέλος Φεβρουαρίου, σωστά?
Από ό,τι φαίνεται. Μπορεί και νωρίτερα. Περίπου, ναι, δεν έχει δώσει ημερομηνία. Ακόμη και νωρίτερα, όπως είπε ο κύριος Σκέρτσο σήμερα, ο αρμόδιος υπουργός επικρατείας, μπορεί και πολύ νωρίτερα από τα τέλη Φεβρουαρίου να βγει στη διαβούλευση. Στη συνέχεια, βεβαίως, αφού ολοκληρωθεί ο συγκεκριμένος κύκλος, καθατίθεται στη Βουλή. Βαριά ο προγραμματισμός, λέει, αρχές Μαρτίου να γίνει. Η ερώτησή μου είναι ότι σύμφωνα με αυτά που έχουμε ακούσει από τις αντιδράσεις των κομμάτων που κοιμάνθηκαν από το ΚΚΕ που είπε ότι έχουμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα ως κοινωνία αυτή τη στιγμή για να ασχοληθούμε ενδεχομένως με αυτό και μίλησε για την ακρίβεια, τη λιτότητα κλπ. Μέχρι το ΠΑΣΟΚ, ξέρεις το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά, αλλά και τις φωνές εσωκομματικές. Εκτιμάτε με αλφαγιώτα ότι θα ψηφίσει, θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο? Θα είναι ντέρμπι. Με τα φαινόμενα, με την εικόνα βεβαίως που έχουμε σήμερα, θα είναι ντέρμπι έτσι όπως πάει η κατάσταση. Γιατί περισσότεροι από 50 βουλευτές, 60 θα πω εγώ, αλλά ας μείνουμε στο 50 της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως κατηδίαν, στις κατηδίαν συζητήσεις τους, έχουν εκφράσει τους προβληματισμούς και τις ενστάσεις τους. Τώρα. Θανάση, να κύριος, ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές. Ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές είπε χαρακτηριστικά ότι εγώ δεν πρόκειται να δέσω τα παπούτσια του Μητσοτάκη. Τι σου λέει? Δεν θα έρθει το ΠΑΣΟΚ ως συμπλήρωμα στις ελλείψεις στις κοινοβουλευτικές της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να περάσει το νομοσχέδιο. Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης του είπε ότι βλέπει πολιτικά και κομματικά ένα ζήτημα το οποίο για την κεντροαριστερά είναι αξιακό και το εργαλειοποιεί. Άρα λοιπόν ο αριθμός των βουλευτών που εν τέλει θα παραστούν για να ψηφίσουν θετικά, αλλά και η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα είναι οι βασικοί παράγοντες για να δούμε αν θα περάσει ή δεν θα περάσει το νομοσχέδιο. Κάτι που με την παρούσα συνθήκη κάθε άλλο παρά σίγουρο μπορούμε να πούμε. Σου λέει, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό όμως? Δηλαδή, αν δεν περάσει το νομοσχέδιο, μπορείς να μας εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό? Γιατί είναι πολύ σπάνιο. Για την επόμενη μέρα. Ναι, θα είναι μια δύσκολη ισορροπία. Θα είναι μια δύσκολη ισορροπία και επειδή ο Πρωθυπουργός το πήρε σήμερα πάνω του, θα δούμε και τι περαιτέρω συνέπειες μπορεί να έχει αυτό σε όλα τα επίπεδα. Αλλά εν τέλει, στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, η ουσία του νομοσχεδίου, τα όσα θα περιλαμβάνει δηλαδή, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο απευθύνθηκε στους βουλευτές του, θα μειώσουν τις αντιδράσεις. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι οι βουλευτές περιμένουν από τον Πρωθυπουργό κάποια στιγμή να τους κάνει κυβερνητικά στελέχη. Οπότε και αυτή η παράμετρος θα συνυπολογιστεί. Θέλεις κάτι να ρωτήσεις? Επάνω σε αυτό ήθελα να πω ότι αν το νομοσχέδιο περάσει και τελικά ψηφιστεί με κάποιους από την κυβέρνηση και με όλα τα υπόλοιπα κόμματα να το στηρίζουν, αυτό θα είναι μία, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών ήττα για την κυβέρνηση που κατεβάζει το νομοσχέδιο? Δηλαδή στο τέλος περνάει και περνάει με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, των Αλωνών. Όχι του ίδιου. Λέει, αυτό ακριβώς. Για να αντιμετωπίσεις την εσωκομματική αντιπολίτευση και να μην τους έχεις απέναντι, βάζεις ουσιαστικά τα άλλα κόμματα λόγω φύσης προοδευτικής να ψηφίσουν αυτό που θες εσύ. Που το θέλουν. Για να είσαι εσύ okay με τους δικούς σου. Με λίγα λόγια δηλαδή. Με λίγα λόγια, δηλαδή, μια κυβέρνηση του 41% περνάει νομοσχέδια με ψήφους της αντιπολίτευσης. Εάν κατάλαβα καλά αυτά. Έδωσε τη διέξοδο της αποχής στους βουλευτές. Επαναλαμβάνω, όχι στους υπουργούς ακόμα, με τους υπουργούς θα δούμε τι θα συμβεί. Στους βουλευτές που διαφωνούν. Τι σημαίνει αυτό? Διευκολύνεται εσείς την κυβέρνηση με την αποχή σας, προκειμένου να περάσει, να κατέβει ο πύχης των ψήφων που απαιτούνται για να περάσει το νομοσχέδιο. Γιατί εκεί δεν είναι απαραίτητος πια ο αριθμός των 151, θα ψηφιστεί επί των παρόντων βουλευτών. Και από εκεί και πέρα, και εγώ από την άλλη, δεν σας βάζω κομματική πειθαρχία και θα συνεκτιμηθεί η στάση όλων. Από εκεί και πέρα, ανεξαρτήτως τι θα συμβεί στο νομοσχέδιο και τι θα γίνει σε εκείνη τη διαδικασία, είναι διαφορετικό να διαφωνήσουν 30. Π.χ. να το πούμε έτσι απλά μπακαλίσκα για να το καταλάβει ο κόσμος, και διαφορετικό να διαφωνήσουν 80 και 70. Και διαφορετικό να διαφωνήσουν οι υπουργοί, που σωστά το είπε ο Υπουργός. Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω. Αμφισβητούν την ίδια το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακριβώς. Του νομοσχεδίου που ό,τι και να κάνει, υπάρχουν άνθρωποι, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, όποια υπαναχώρηση, διότι εδώ δεν είναι όπως το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάει για το πλήρες, δεν θέλουν καθόλου, δεν θέλουν να το ακούσουν, να το ακουμπήσουν. Εγώ πάντως, μέσα στα πολλά που είπε ο Πρωθυπουργός, πραγματικά γύρισε το χρόνο πίσω, ήμασταν παιδιά κι εμείς τότε. Γιατί όμως, ναι ρε παιδιά, και όμως, καλά λέει, δηλαδή, κι εγώ λέω, σκέψου ότι πριν 40 χρόνια υπήρχε μοιχεία. Έχεις απόλυτο. Λέμε σήμερα,
Που για τότε ήταν πολύ, πολύ επαναστατική αυτή η αλλαγή. Βέβαια. Πολύ πρωτοποριακό. Και όπως είπε. Μα το είπε. Η δεξιά ήταν κόντρα, το καταψήφισε. Η αριστερό κεντρό πλευρά, ας πούμε, ήταν εκείνη που το πρότειναν. Και όχι μόνο αυτό. Το επίθετο της γυναίκας, που δεν μπορούσαμε να έχουμε επίθετο. Δηλαδή, λες, αυτά νομίζουμε ότι είναι σε μια άλλη εποχή. Αλλά δεν είναι. Εμείς υπήρξαμε σε αυτή την εποχή. Όλοι μας. Όχι και. Θυμάμαι επειδή τώρα ψάχνουμε, επειδή ψάχνουμε λίγο το αρχείο της αποτυπωμένης. Δηλαδή στην αρχή όλα έχουν μια δυσκολία για να περάσουν. Αλλά μόλις περάσει ο χρόνος, όλα βλέπεις ότι ναι, κουμπώνουν. Γιατί ίσως κάποιοι άνθρωποι θέλουν το χρόνο τους, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Πανδαμάτωρο χρόνος. Επειδή ψάχνουμε αυτό που σας έλεγα λίγο το αρχείο της απογευματινής, τώρα το 1982 έπεσα σε ένα στο φύλλο εκείνης της ημέρας του 1982 που έγραφε αποκλειστικά «Έρχεται παρά τις αντιδράσεις ο πολιτικός γάμος». Οπότε χρειάζεται και η πρωτοβουλία. Και με το αυτόματο αντιλαμβάνεται κανείς πώς αλλάζουν οι κοινωνίες με τον καιρό. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση. Καλό απόγευμα. Διαφημίσεις. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τίτλο «Νοικοκυρά, μαγείρισα και μάνα». Αυτός είναι και ο τίτλος του βιβλίου της κυρίας που ναι, πήραμε συνέντευξη, βέβαια. Κυρίας Μανίνα Τζουμπουλάκη. Και θέλω, είναι ακριβώς που λέει. Τι χειρότερο που μπορεί να ακούσει μια γυναίκα, ότι είναι κακή νοικοκυρά, μέτρια μαγείρισα ή τουρίστρια μάνα. Είναι ένα ερώτημα που λέει ταλανίζει τις γυναίκες ακόμα και σήμερα. Δεν πάνε να είσαι βασίλιστα στη δουλειά σου. Σε αυτό το ερώτημα καλείσες όλη σου τη ζωή να απαντήσεις. Και γι' αυτό το ερώτημα είναι και το νέο της βιβλίο φυσικά. Και μιλάει επίσης και για τη μεγάλη κριτική που δέχτηκε η ίδια όταν έγινε μητέρα στα 47. Κάτι το οποίο οι περισσότεροι αρχικά κατέκριναν. Ενώ το πιο δύσκολο που θα είχε έτσι, θα ήταν αξιολόγικη συζήτηση, είναι πραγματικά πώς τα έβγαλε πέρα με δύο μωράκια όταν ήταν χρονιάρικα 2 ετών. Και ένα παιδί που ήταν μεγάλο 15. Ξέρουμε ποια είναι όλη αυτή η δυσκολία. Πώς έτσι αυτά τα δύο τα παρακολουθείς. Έφερε σε μια ισορροπία. Υπάρχεις και να είσαι και εσύ καλά για να μπορείς να τα χειριστείς. Για να δούμε τι μας λέει. Μανίνα. Άλλο ένα βιβλίο. Κακή νοικοκυρά, μέτρια μαγείρισα, τουρίστρια μάνα. Ο τίτλος είναι μια τάκα που υπόθηκε σε κάποια γυναίκα, που μάνα, ας πούμε, και μητέρα και σύζυγο κτλ. Και τον είπα στον κολλητό μου που είναι και επιμελητής στα βιβλία μου. Ο οποίος άκουσε τον τίτλο και μου λέει πρέπει να το κάνεις βιβλίο. Και κάναμε μια συζήτηση στο τηλέφωνο για το πώς η γυναίκα σήμερα κρίνεται ακόμα με αυτά τα τρία πράγματα. Νοικοκυρά, μαγείρισα και μάνα. Δεν πάει να είσαι η βασίλισσα του Σαββά, ας πούμε. Κρίνεσαι με βάση αυτά. Είσαι ή υπήρξες κάτι από όλα αυτά καμιά φορά. Εγώ είμαι όλα αυτά, ρε παιδί μου. Δεν είμαι τουριστρία μάνα. Και ούτε πιστεύω ότι καμία μάνα στην Ελλάδα σήμερα. Ειλικρινά πιστεύω ότι η Ελληνίδα μάνα είναι η καλύτερη μάνα στον κόσμο. Καμία δεν είναι τουρίστρια. Είναι μια δουλειά πολύ βρώμικη της μαμάς. Και έχει κακό ωράριο. Έχει κακό ωράριο. Δεν έχει benefits που λένε. Δεν δικαιώνεσαι ποτέ στην ουσία. Δηλαδή, δεν ξέρω ακόμη κι αν όταν είσαι μεγάλη, τώρα η μαμά μας που είναι πολύ μεγάλη, που λέει καμιά φορά, δεν ξέρω αν ήμουν καλή μαμά, της λέω όχι μαμά, ήσουν πάρα πολύ καλή μαμά. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό αυτό. Το 40 Plus, το γυναικείο podcast που κάνετε με την Ελένη Ψυχούλη, ασχολείστε με θέματα που αφορούν τις γυναίκες πάνω από 40. Ποιο πιστεύετε είναι πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτή την ηλικία, δηλαδή η σχέση με το σώμα μας, η σχέση με τους άλλους, το φλερτ. Η σχέση με τον εαυτό σου γίνεται καλύτερη και σιγά σιγά γίνεται και η σχέση. Βλέπεις ότι το σώμα πάγεται διαόλου. Η μούρη, ξέρεις. Δεν είναι ότι συμβιβάζεσαι, είναι ότι τα πας καλύτερα με αυτό που είναι μέσα στο σώμα. Και κάπως γίνονται τα πράγματα πιο ομαλά. Η μητρότητα, όταν έμεινες εσύ έγκυος στα δίδυμα. 47 χρονών. 47 ναι. Χρονών. Εγώ σώθηκα χάρη στη Ρίκα Βαγιάννη. Η Ρίκα με είχε πάρει τηλέφωνο το καλοκαίρι που ήμουν έγκυος στα δίδυμα. Και με ρώτησε, μου λες αλήθεια, είναι αλήθεια ότι είσαι έγκυος. Λέω, ναι, είμαι, δεν θυμάμαι, 5 μηνών. Ωραία, μου λέγεται, ψάχνω μία έγκυο δημοσιογράφο που να είναι και λίγο τσιμπημένη στα χρόνια για μια εκπομπή που θέλω να κάνω στην ΕΡΤ. Και έτσι πήγα στην ΕΡΤ με τη Ρίκα και αυτό που ήταν πριν ένα πρόβλημα, ότι πω, που είσαι έγκυος τόσο μεγάλη και δεν μπορεί να βγουν τα παιδιά με ό,τι μπορεί να συμβεί, ας πούμε. Από εκεί λοιπόν που ήταν αυτό ότι πω, έγινε wow. Το δύσκολο κομμάτι ήταν ότι είχα
όταν είχα, ο γιος μου ήταν 15 και περνούσε μια εφηβεία ταραχώδη, όπως όλες τις εφηβείες, και είχα και δύο μωρά ενός έτους, δύο μαζί. Το οποίο βρήκα έναν τρόπο, έχωσα το μεγάλο να δίνει κανένα μπιμπερό το βράδυ, δηλαδή τον έβαλα να συμμετέχει για να υπάρχει μια επικοινωνία. Αυτό ήταν δύσκολο, ότι δεν μπορούσα να έχω επικοινωνία με το παιδί μου το μεγάλο, επειδή ήμουν πάρα πολύ busy με δύο μωρά. Και τώρα είναι... Είναι cringe να είσαι μητέρα εφήβων σήμερα. Ναι, είναι, έχει και πολύ καλές στιγμές. Έχει και πλάκα. Έχει και γελάω πάρα πολύ. Εγώ δεν συμφωνώ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι κακό να είναι προτεραιότητα στη ζωή μιας γυναίκας να είναι, να σου πούνε ότι είναι, είσαι η καλύτερη μάνα. Άσχετα αν είσαι βασίλισσα, όπως λες, στη δουλειά σου. Δηλαδή, για μένα προσωπικά μιλώ. Όχι, εγώ νομίζω ότι και οι ίδιες οι μαμάδες αγχώνονται πάρα πολύ να είναι καλές μαμάδες και ότι υπάρχει κοινωνική πίεση να είναι καλές μαμάδες. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή, ποιος λέει πια δεν είσαι καλή νοικοκυρά. Σε μια γυναίκα για το μαμά λέμε. Ναι, επειδή λέει ότι είναι ένα τρίπτυχο το οποίο πάντα πιέζει. Αυτός είναι και ο τίτλος. Ότι κακή νοικοκυρά, μέτρια μαγείρισα, τουρίστρια μάνα. Ποιος αγχώνεται και ποιος ασχολείται πια με το αν το φαγητό το μαγειρεμένο που θα φάνε τα παιδιά το έχει φτιάξει η ίδια η μαμά ή αν το έχει φτιάξει η γιαγιά ή ακόμα και μια γυναίκα μπορεί, βοηθάει. Μπορεί, παιδί μου, μια γιαγιά να πει. Εντάξει, ναι, αλλά ποιος πήρε ο γιος μου τα παιδάκια δεν, όλο τους παίρνει απ' έξω, όπως τα λένε, χάμπουργκερ, ξέρω εγώ. Άρα λοιπόν έρχεται σαν ευχάριστη έκπληξη όταν συμβαίνει, λες, α, ωραία, μαγειρεύει κιόλας, κάτι ξέρει να το κάνει. Μπορεί η σημερινή γενιά να μην ασχολείται με αυτά, αλλά δεν έχει αλλάξει ο τρόπος που σκέφτεται. Εγώ νομίζω ότι και καλώς θα πει και η συνάδελφος και όλοι το αποδεχτήκαμε. Δεν το λέω για κακό, ότι ο καθένας φτιάχνει τη ζωή του και την οργανώνει όπως θέλει. Κάτσε. Δεν είναι απαραίτητο, δεν κρίνει τον άνθρωπο ή τη μητέρα το να μαγειρεύει ή το να... Το πόσο αγαπάει το παιδί. Δεν το κρίνει με τίποτα και θεωρώ ότι πια τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει και αυτό το πάλι ταμπού. Θα πω ότι α, εγώ το αγόρι μου το μεγάλωσα με δόξα και τιμή, δεν κάνει να μαγειρέψει. Και τα αγόρια μαγειρεύουν και κρατάνε και παιδιά και στο σχολείο τα πάνε. Δεν σου λέω ότι όλοι τα κάνουν, αλλά τα κάνουν πια. Βέβαια τα κάνουν. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Ή τον είδα να πηγαίνει το παιδί σχολείο. Που υπήρχε πριν 25 χρόνια. Ή τον είδα να βγαίνει από την κουζίνα, έφτιαξε μια μπριζόλα στο παιδί. Βέβαια η μάνα του δεν του κάνει τίποτα. Ναι, ακούγονται παιδιά παλιά καλά. Είναι δηλαδή. Σήμερα μπορεί να μην είναι έτσι, αλλά μέχρι πριν κάποια χρόνια υπήρχαν αυτά. Ναι, γιατί οι γιαγιάδες που τα λένε υπάρχουν ακόμα. Αυτό μερικές. Λέω, αυτό προσπαθώ να πω. Βέβαια και οι γυναίκες που τα κάνουν αυτά, όπως και οι παλιότερες και κάνουν και δύο και τρία φαγητά ή που μαγειρεύουν και προλαβαίνουν να τα κάνουν. Προλαβαίνουν και, και δουλεύουν και τα παιδιά. Και είναι, δεν είναι και παλιωμοδίτησες. Όχι. Και αυτές οι ηρωίδες είναι. Όχι, ναι, εντάξει, οι ηρωίδες. Δηλαδή μην πάμε από τη μία πλευρά και από την άλλη και όλα είναι το μοντέρνο, είναι όπως θέλει ο καθένας. Αλλά άμα θέλει και αυτό και το γεμίζει το να είναι πάνω από το γιόκα, δεν πειράζει, εντάξει. Ναι, καλά, ό,τι θέλει. Τίποτα. Σημασία έχει να βγαίνει πηγαία και να το, να το επιθυμεί αυτή η οποία το προσφέρει, να το επιθυμεί. Φωστό. Να μην είναι φορετό και να μην είναι καταναγκαστικό. Φωστό. Αλλά ξέρεις σε τι διαφωνώ με σένα που λες, το αποδεχτήκαμε. Εγώ θέλω να μου πεις, ένας άντρας ο οποίος δουλεύουν και οι δύο γονείς, πες ότι ήσουν παντρεμένος και δουλεύετε και οι δύο. Ναι. Στο μυαλό σου θα προτιμούσες να πέσουν όλα τα οικονομικά βάρη σε σένα και να ξεκινήσει σιγά σιγά η γυναίκα σου να μαγειρεύει, να συγχυρίζει κλπ. Δεν υπάρχει θέμα επιλογής. Αγαπάς τον άνθρωπό σου και τον δέχεσαι έτσι. Εσύ έτσι όπως το θέτεις, είναι πολύ ιδανικό. Δεν... Κανένας δεν διαλέγει. Γιατί διαχωρίζονται τα πράγματα. Με λίγα λόγια. Δεν διαχωρίζονται. Εγώ πια, εγώ πιο πολλά παλιά. Τα ζευγάρια δεν έχουν τη δυνατότητα να σταματήσει να δουλεύει ο ένας. Οπότε αν δουλεύουν και δύο, ποιος θα μαγειρέψει. Έχουν, δεν έχουν. Το αποδέχονται. Δηλαδή, εγώ αποδέχομαι πια ότι δεν είναι στις αρετές που θα είχα στο μυαλό μου το να μαγειρεύει γυναίκα. Μπορεί πιο παλιά να ήταν. Κακό θα μου πεις. Okay, τώρα δεν με νοιάζει. Παλιά μπορώ να το αποζητούσα. Εγώ τα δικά μου. Γιατί έτσι έχω συνηθίσει και εγώ από τη μάνα. Αν μια γυναίκα βρει ελεύθερο χρόνο, δεν είναι δύσκολο να μάθει να μαγειρεύει. Να θέλει να μαγειρεύει το θέμα. Πολλές θέλουν, αλλά δεν προλαβαίνουν. Οπότε μπορείς να το κάνετε κι εσείς. Εντάξει, δεν έχει. Έχουμε άλλα προβλήματα. Το ξεκαθαρίζω. Έτσι ακριβώς. Ωραία τα βέβαια. Μπράβο. Σε στέλνω μέχρι εδώ πια. Φούντοσα. Φούντοσε, Ελένη, φούντοσε. Τι να συμβαίνει, Ελένη. Τι να συμβαίνει, λες εσύ. Του βλέπει του υπόλοιπου. Είναι μια χαρά. Και λες, αυτή η τρελή φουντώνει μόνη. Δεν είμαι τρελή, παιδιά. Είναι, καταλαβαίνετε. Μούρθε, μούρθε. Τέλος πάντων, να σηκωθώ λίγο, να πάρω λίγο αέρα, γιατί πραγματικά φουντώνω από τη ζέστη. Ναι, όχι πολύ τζόγκινγκ, μην υδρώσουμε. Έχεις δίκιο. Κάτσε λίγο. Δεν κάνει τζόγκινγκ. Ρε παιδί μου, ότι λες και μας βάλανε στη ζέστη την απόλυτη. Δεν μπορώ να αναπνεύσω.
Ε? Λουθοντρούχος. Μου ήρθε. Και ευτυχώς δεν μου έρχεται τόσο συχνά. Μου ψιλοέρχεται, μου ψιλοφεύγει. Θες να βγούμε να περπατήσουμε λίγο στη δροσιά. Να σου πω εγώ, για να πω την αλήθεια, πήγαινα μια έτσι πέντε βήματα μέχρι εδώ την είσοδο να μου έρθει λίγο αυτός ο πάγος. Έχει λίγο ψόφο τώρα. Να συνέλθω και να ξανακάτσω. Θα δωρήσω και πέντε βήματα όμως. Ε? Θα δωρήσω κακομίρι σου πέντε βήματα. Τι είπαμε, ή από εδώ ομάδα όλοι νιώθουν καλά. Μόνη μου ένα από εκεί και εγώ με τι να κάνω. Λοιπόν, μόνη μου το πέρασα, αλλά θα έρθει η ώρα τους να το περάσουν κι αυτοί. Λοιπόν, τι λέγαμε ρε παιδιά και δεν λέγαμε, τι λέγαμε. Θέλω να με πάω στο νέο, στη νέα αυτή σειρά που έρχεται στο Netflix, έρχεται, ήρθε, δεν ξέρω. Έρχεται 25 Ιανουαρίου στα γενεθλιάκια μου δώρο. Λοιπόν, Γκριζέλντα θα ονομάζεται. Γκριζέλντα. Ευχαριστώ. Υποσχόμενο το όνομα. Διακριτικά, πιο μεγάλη δεν υπάρχει σε λίγο και ανεμιστή. Αχ, παιδιά, πόσο θα ήθελα να τις φέρεις εκείνο το ανεμιστηράκι που είχαν οι κυρίες στους χαιρετισμούς. Κάνει θόρυβο, δεν μπορώ να το βάλω στο πλατό. Έχω εδώ το μικρόφωνο, ακούγονται όλα. Έτσι πάθαμε. Λοιπόν. Αλλά κατά τα άλλα, ωραίες είμαστε. Κούκλες. Λοιπόν, για πες. Λοιπόν, Γκριζέλντα ονομάζεται το νέο 6 επεισοδίων ντοκιμαντέρ σειρά του Netflix, το οποίο ασχολείται με την ζωή και τα πεπραγμένα της Γκριζέλντα Μπλάνκο, την οποία δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Ο Τασούλης μας την έφερνε συχνά, ο Τάσος Σωτεριάκης. Είναι η γνωστή Μαύρη Χείρα, η συνεργάτηδα του Παύλο Εσκομπάρ. Μια γυναίκα, πραγματικά η ζωή της είναι μια απίθανη ιστορία από το πώς ξεκίνησε η ίδια κόρη μιας μητέρας αλκοολικής, την οποία παρενοχλούσε σεξουαλικά ο σύντροφός της, το έσκασε από το σπίτι, κατέφυγε στην Πορνεία για να μπορέσει να επιβιώσει. Γάμοι, παιδιά και σιγά σιγά βαρώνει εξαρτησιογόνων ουσιών και υπεύθυνη για πάνω από 250 δολοφονίες στην Κολομβία. Καταλαβαίνετε ότι αν σας αρέσουν αυτού του είδους ιστορίες τύπου Νάρκος που είχε κάνει τεράστια επιτυχία, αυτή την ιστορία δεν πρέπει να τη χάσετε. Ήταν η La Madrina, η Νονά, ο εγκέφαλος πίσω από ένα από τα πρώτα και πιο κερδοφόρα κολομβιανά καρτέλ. Ψυχρή, πανούργα, πιο δίστακτη και από το θρυλικό Παύλο Εσκομπάρ που ήταν συνεργάτης της. Λέγεται πως μπορούσε να σε πυροβολήσει αν δεν της άρεσε ο τρόπος που την κοιτούσες. Την έλεγαν Γκριζέλντα Μπλάνκο. Η αιματοβαμμένη ιστορία της έχει εμπνεύσει βιβλία, ταινίες και ντοκιμαντέρ. Και τώρα μια νέα δραματική σειρά 6 επεισοδίων με τίτλο Γκριζέλντα που θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 25 Ιανουαρίου. Πρωταγωνιστή η Σοφία Βεργάρα. There's a lot of women who leave the man but not the life. I swear. I know what I'm doing. Η Μπλάνκο γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου του 1943 στις παραγκοπόλεις της Καρταχένα στην Κολομβία από μια βίαιη αλκοολική μητέρα. Δεν γνώρισε πατέρα. Μεγάλωσε στις στοχογειτονιές του Μεντεγίν. Στα 11 της έκανε τον πρώτο της φόνο. Θύμα ήταν ένα 10χρονο αγόρι που είχε παγάγει συμμορία της από μια πλούσια γειτονιά για λίτρα. Όταν η οικογένειά του δεν τα πλήρωσε, η φίλη της έδωσε στην Μπλάνκο ένα όπλο και την προκάλεσε να πυροβολήσει το αγόρι ανάμεσα στα μάτια. Δεν δίστασε στιγμή. Στα 13 της το έσκασε από το σπίτι για να γλιτώσει από το σύντροφο της μητέρας της που την κακοποιούσε σεξουαλικά. Ζούσε στο δρόμο, έκλεβε πορτοφόλια και εκπορνευόταν για να ζήσει. Πριν ενηλικιωθεί, παντρεύτηκε τον Κάρλο Στρουχίλο, έναν μαστροπό και πλαστογράφο. Έκανε 3 παιδιά πριν καν κλείσει τα 21. Ύστερα το ζευγάρι χώρισε και εκείνοι έβαλαν να σκοτώσουν τον Τρουχίλο. Ήταν ο φόνος που της χάρισε το παρατσούκλι, Μαύρη Χείρα. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Γρήγορα όμως η Γκριζέλντα ξαναπαντρεύτηκε, αυτή τη φορά με τον Αλμπέρτο Μπράβο, γνωστό έμπορο ναρκωτικών για το καρτέλ του Μεντεγίν. Μαζί αποφάσισαν να βάλουν πόδι στην Αμερικάνικη αγορά. Έτσι, στις αρχές δεκαετίας του 60, μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη όπου μεταφιασμένοι σε εισαγωγή ρούχων έστησαν μια τεράστια εγκληματική επιχείρηση. Στις καλές του μέρες, το ζευγάρι εισήγαγε από την Κολομβία περισσότερο από 3 τόνους άσπρης κόνης ετησίως, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων μια στρατιά από νεαρές γυναίκες που περνούσαν λαθρέα τα ναρκωτικά, μέσα σε ειδικά σουτιέν και κορσέδες με κρυφές τσέπες. Μια ιδέα της Γκριζέλντα. Τα κέρδη τους ξεπερνούσαν τα 80 εκατομμύρια δολάρια το μήνα. Αλλά δεν έμελε να κρατήσει. Κυνηγημένη από το FBI, εθισμένη και ίδια στις ουσίες, η Γκριζέλντα άρχισε σιγά σιγά να γλιστράει στην παράνοια. Πίστευε πως ο Αλμπέρτο, που εντωμεταξύ είχε γυρίσει στην Κολομβία, συνωμοτούσε με τον Εσκομπάρ σε βάρος της. Ταξίδεψε ως την Μποκοτά και τον έβγαλε από τη μέση. Το 1978 παντρεύτηκε για τρίτη φορά τον Τάριο Σεπουλβέδα, έναν κλέφτη τραπεζών με τον οποίο απέκτησε έναν ακόμα γιο, τον Μάικλ Κορλεόνε Μπλάνκο. Σκότωσε και τον τρίτο άντρα της όταν επιχείρησαν την εγκαταλείψη, παίρνοντας μαζί το παιδί τους. Οι πληρωμένοι δολοφόνοι της τον πυροβόλησαν μέσα στο αυτοκίνητό του, μπροστά στα μάτια του 5χρονου Μάικλ που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα.
Επιστρέφοντας στο Μαϊάμι, η Μπλάνκα αποφάσισε να καθαρίσει την πόλη από τους ανταγωνιστές της για να το πετύχει εγγενία σε μια αιματοβομένη εκστρατεία βίας. Το όνομά της θα συνδεόταν με περισσότερες από 250 δολοφονίες που διαπράττονταν ακόμα και μέρα μεσημέρι από αδίστακτους πιστολέρους που διέφευγαν με μοτοσυκλέτες. Μια πρακτική δική της επινόησης. Εκτός από τη βιαιότητά της, η Μπλάνκα θα γινόταν επίσης διάσημη για τα όργια που οργάνωνε στην επαυλή της, καθώς και για τις πολυέξοδες συνήθειές της. Πολυτελή σπίτια, ένα στόλο πανάκριβων αυτοκινήτων, ένα παλιό σετ τσαγιού της Βασίλισσας Ελισάβετ, διαμάντια που κάποτε ανήκαν στην Εβίτα Περόν, είχαν περάσει την κατοχή της. Στις 17 Φεβρουαρίου του 1985 η Μπλάνκα συνελήφθη στο σπίτι της από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών. Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες τη βρήκαν να κάθεται στο κρεβάτι της και να διαβάζει ήσυχα τη βίβλο. Ισχυρίστηκε πως είχε βρει το Θεό. Η υπόθεση οδηγήθηκε σε δίκη στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου η Γκριζέλντα κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση. Αργότερα κατηγορήθηκε για 3 φόνους πρώτου βαθμού, ανάμεσά τους και αυτόν ενός δίχρονου παιδιού. Δήλωσε ένοχη, με αντάλλαγμα μειωμένη ποινή. Εν τέλει αποφυλακίστηκε το 2004 και πελάθηκε στην Κολομβία, όπου έζησε άλλα 8 χρόνια. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 2012, η 69χρονη μαύρη χείρα έπεσε νεκρή έξω από ένα κρεοπωλείο στο Μεντεγίν, πυροβολημένη στο κεφάλι από άγνωστο εκτελεστή που διέφυγε με μοτοσυκλέτα. Ένα σκληρό, βίαιο, απεχθή θάνατο, όπω ήταν ολόκληρη η ζωή τη. Τι ήταν αυτό? Αδιανόητο. Καλά, πραγματικά λες, αυτό είναι μόνο ταινία, δεν μπορεί να είναι σενάριο. Κι όμως, αλήθεια. Κι όμως, η μαύρη χείρα. Που, το συζητούσα με ένα φίλο που έλεγα, έκανε 250 φόνους και μου λέει 250 έκανε σκομπάρ σε μια μέρα. Αλλά... αν το πάρεις έτσι. Εντάξει, αν το... δεν συγκρίνουμε με τον σκομπάρ. Γι' αυτό ας αλλάξουμε θέμα λίγο πριν σας αφήσω. Τι έκανε η Τζένιφερ Λοπέζ με τους γάμους της? Έφτιαξε βίντεο κλιπ. Ναι. Κατάλαβα. Καλά έκανε. Τρολάρετε λίγο, Ελένη. Δηλαδή, για να μην το σκεφτόμαστε εμείς μόνοι μας ότι είναι επαγγελματίας νύφη μετά από αυτούς τους γάμους. Βάλτε λίγο μπροστά να το δω κι εγώ. Ορίστε. Τι έκανε λοιπόν, τι βλέπω, δεν ξέρω λοιπόν, τι βλέπω. Είναι ένα βίντεο κλιπ στο οποίο παντρεύεται και μετά στη δεξίωση εμφανίζεται δεύτερος γαμπρούλης, τρίτος γαμπρούλης. Είναι πάνω κάτω όπως η ζωή της, που όπως λέει και η ίδια είπε, τη ρώτησα μετά τις χρυσές σφαίρες και είπε, οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι κάπως ειδικό στους γάμους. Όχι τόσο στους γάμους όσο στις τελετές. Αλλά εντάξει, καλό είναι που κάνει λίγο πλάκα. Έχει παντρευτεί πάνω από 2 φορές. Τρεις. Ποιος ήταν ο τρίτος? Ο χορευτής, ο πρώτος, μετά ο Μαρκ Άντονι. Είδες τελικά στο ήταν και έτοιμη και με τον Άλεξ Ροντρίγκες. Και μέσα στο βίντεο κλιπ τη σχολιάζουν όλοι και κάποια στιγμή πετάει την Ανθοδέσμη και λένε οι άλλοι, μην την πιάσεις, είναι καταραμένη. Έχει πλάκα ίδια. Η Ριάννα έβγαλε σειράς ρούχων για Αγίου Βαλεντίνου. Η Ριάννα ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι είναι μια από τις πιο επικερδείς επιχειρήσεις. Τεράστια επιχειρηματία και μπράβο της. Βεβαίως, η σειρά Fenty, η οποία σκίζει και μάλιστα σκίζει για ποιο λόγο, Ελένη, γιατί όπως και τα καλλιτικά της είναι για όλους τους τόνους δέρματος, έτσι και τα εσώρουχά της όπως βλέπουμε είναι για κάθε σωματότυπο. Και αυτή είναι η νέα σειρά για το Αγίου Βαλεντίνου. Όπως βλέπετε, ζουμερή, ναι, χαρούμενη, ναι, έτσι. Πάρα πολύ σεξι. Ωραία, σε καιρός για του Αγίου Βαλεντίνου. Και είναι και επίκαιρο ο Μπάρμπι. Έτσι, άντε πάλι. Έτσι, ακριβώς. Καλά, μιλάμε τώρα για διαμάντι σχολιαστικό. Να ρωτήσω αν έχουν ανοίξει τον αγωγό από την Αλάσκα πάνω μας. Τον ανοίξανε για εσάς. Α, ίσως γι' αυτό είπα ξαφνικά εγώ. Εγώ πάντως ζωντάνεψα. Μου έφυγε το κάποιο. Όχι, κάποιο. Εγώ κάποιο. Κάποιοι θα πέσουν νεκροί εδώ. Η εκπομπή λέγεται Ελένη, αλλά εμείς δεν θα ζήσουμε να την χαρούμε πολύ. Η εκπομπή λέει η Ελένη έμεινε. Έμεινε. Η άλλη. Η άλλη δεν κάψω. Θα το πάρω αυτό μαζί. Πάρτο. Πάρτο, ναι, ναι. Η αλήθεια από εδώ βάζουν άλλο. Εγώ κάψωσα. Εδώ, όχι, ρε παιδιά, δεν έχει τίποτα. Ναι, καλά, ναι, ναι. Εδώ κάτι όχι, ο Θοδωρής και η Γιάννη είναι κάτω από το... Το φαντάζεστε, ρε παιδιά, άμα ήταν θα το νιώθα. Όχι. Κάτι γίνεται. Κάποιες άλλες εποχές που το λέγατε εσείς ή από εδώ κυρίως εσύ, είχες δίκιο. Τώρα όχι. Αλλά δεν μας περιπτώσει, άμα το άναψα, να στο κλείσουν αφού εγώ φεύγω. Σας αντέχετε τη ζέστη. Είσαι μεγάλη ψυχή. Είμαι μεγάλη ψυχή, αλλά ποιος να το καταλάβει. Ποιος να το αναγνωρίσει. Έτσι, έτσι. Καλά, τη σημερινή μου καλεσμένη ήθελα πάρα πολύ να την γνωρίσω. Έπαιρνε με αυτή τη γυναίκα φέτος, να σας πω και την αλήθεια δηλαδή. Όταν την είδα στην σειρά του Αντένα, την μάγισσα, να κάνει την Γερακίνα γυναίκα πειρατή, με το όνομα Γερακίνα. Έπαιρνε, τα χάσα. Πήρα τηλέφωνο μια γνωστή μου και λέω, βρε ποια είναι αυτή η γυναίκα, εγώ την ξέρω. Τι όμορφη γυναίκα λέω είναι αυτή, τι ωραία ηθοποιός, πόσο έτσι είχε αυτό το...
Δηλαδή, ο ρόλος της κάπως της κάθεται, λέω, έτσι είναι ο χαρακτήρας της. Είναι τόσο πολύ καλή. Και πού άλλο έχει παίξει, λέω, και εγώ δεν την έχω πάρει χαμπάρι. Κι όμως, έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα η Μαρκέλα Γιαννάτου, που είπα, θέλω τόσο πολύ να την γνωρίσω, και είπα να προλάβω να κλείσουμε ένα ραντεβού τώρα, λέω, λίγο μετά τις γιορτές, πριν μπουν σε φουλγυρίσματα και μετά χαθούμε. Μαρκέλα μου, καλώς μας ήρθες. Καλώς σε βρίσκω. Πραγματικά. Να σε φιλήσω. Εσύ να προσέχεις, που έχεις μωρό. Εγώ δεν κινδυνεύω. Είμαι δυνατό κορίτσι. Ευχαριστώ πολύ σύμφω, που με κάλεσες. Θα το συζητάς. Ξέρεις πόσο πολύ ήθελα να τα πούμε, να σε γνωρίσω από κοντά. Καλώς μας ήρθες και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ πραγματικά. Βρέση, πες μου, ξέρεις σε πόσες σειρές τώρα που σε είδα εκεί και επειδή παίζουν όλοι, επαναλήψεις, ψάχνεις, κοιτάς, λες, για να δω πού αλλού, τι. Σε πόσες σειρές σε ανακάλυψα, που συγγνώμη που το λέω, δεν σε είχα νιώσει τόσο έντονα όσο σε αυτόν τον πολύ τσαμπουκαλεμένο ρόλο, δηλαδή για γυναίκα εκείνης της εποχής. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον εγώ φανταζόμουν ότι οι γυναίκες εκείνης της εποχής, εκτός από κάποιες, δεν μπορεί να είναι τόσο... Φαίνεται ότι εσύ είσαι ο αρχηγός της οικογένειας, αλλά εγώ από πίσω ό,τι θέλω περνάω. Έτσι είναι. Αυτό κάνει. Πόσα λόγια σου είπα με βάση αυτό το ρόλο, γιατί αυτός ο ρόλος με ιντρίγκαρε να σε δω πολύ από κοντά και να σου γνωρίσω. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχω λίγο άγχο, πολύ άγχο. Εσύ. Έχω ανεβάσει παλμούς τώρα. Εσύ. Ναι. Αλήθεια μου. Κάπως ναι, είναι και ανοιχτό το φόρεμα, φοβάμαι μην πέσει, σε βλέπω και από κοντά. Εντάξει. Λοιπόν, Μαρκέλα, καθόμουν και διάβαζα όλο σου το βιογραφικό. Να δω πώς ξεκίνησες, τι έκανες, ποια είσαι, από πού ήρθες, τι συμβαίνει με σένα. Και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον όλο το κομμάτι της ζωής σου. Από το σε ποιο σπίτι μεγάλωσες, τι έβλεπες έτσι στο μεγάλωμά σου, με την οικογένειά σου, προς ποια κατεύθυνση θα πήγαινε η ζωή σου, όλα αυτά που έκανες, οι σπουδές σου, το θέατρο που τελικά το αγάπησες πολύ, το εξωτερικό που βρέθηκες και κάθισες κάποια χρόνια και η Ελλάδα βέβαια. Mm-hmm. Εγώ όμως θα το γυρίσω ανάποδα και θα σε ρωτήσω πριν παίξουμε το βίντεο που σου έχουμε ετοιμάσει, πώς είσαι σήμερα. Είμαι καλά. Είμαι καλά, ναι. Είμαι καλύτερα από ό,τι ήμουν πριν κάποιο καιρό. Ναι. Νιώθω δυνατή. Έχασα και τα κιλά της εγκυμοσύνης. Γιατί είχες κιλά. Πήρα αυτά 20 κιλά. Ξέρεις, της εποχής δεν καταλαβαίναμε και τίποτα. Δηλαδή, δεν καταλάβαινες τώρα τίποτα. Δηλαδή, όταν διάβασε ότι είσαι έγκυος, λέω, μπράβο της. Ευχαριστώ. Το είχες στο μυαλό σου το θέμα των κιλών, δηλαδή σε απασχολούσε. Τι σε απασχολούσε πιο πολύ, γιατί δούλευες κιόλας. Δούλευα μέχρι 10 μέρες πριν γεννήσω. Και επανήλθα 15 μέρες αφού γέννησα. Ήσουν ψυχολογικά έτοιμη. Γιατί οι γυναίκες όταν γεννάμε έχουμε λίγο τα. Έχουμε λίγο, όχι, θέλουμε καθόλου λίγο. Καθόλου έτοιμη δεν είμαι. Χρόνο. Όχι, δεν είμαι. Ακόμη δεν είμαι. Αλλά νομίζω με βοήθησε τελικά το ότι γύρισα στη δουλειά. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εκείνη και να τα πούμε. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Από όλες τις ατάκες όλων των ηθοποιών σε όλη τη γη που ρωτήθηκαν κάποτε πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτή τη δουλειά, η Μαρκέλα Γιαννάτου έχει δώσει ασφαλώς μια από τις πιο ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Ασχολήθηκα από μικρή με το χορό, με τον μπαλέτο, οπότε όλο αυτό υπήρχε κάπως και ζυμωνόταν. Και έπειτα κάποια στιγμή έτυχε να δω κρυφά από τους γονείς μου, χωμένη κάτω από ένα τραπέζι, μια ταινία με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη πάνω σε ένα κάρο. Και ξαφνικά αποφάσισα πως αυτό ήθελα να κάνω. Έγινε ηθοποιός γιατί ήθελα να είμαι εκεί, πάνω στο κάρο. Δίπλα στο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη αλλά μεγαλωμένη στην Κέρκυρα, εγώκερος, κόρη δύο γιατρών, ενός γυναικολόγου και μιας παιδιάτρου και άριστη μαθήτρια, η Μαρκέλα Αφροδίτη Γιαννάτου που προοριζόταν για σπουδές ψυχολογίας, σπούδασε τελικά υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Χρήστου Τσάγκα και μετά φιλοσοφική και υποκριτική κινηματογράφου στην ΤΑΜ, στη Ρώμη. Από εκεί έφυγε το 2004 για να γυρίσει μια ταινία στην Ελλάδα. Επέστρεψε μόνο για να πάρει το πτυχίο της. Από τον ντεμπούτο της στους Μετεωρίτες, στη σκηνοθεσία Γιάννη Μαυρογέννη, μέχρι το ρόλο της γυναίκας που το κοινό αγαπά να μισεί, της Γερακίνας στη σειρά Μάγισσα, μεσολάβησε μια 20ετία με πάρα πολλούς και ενδιαφέροντες σταθμούς. Πολύ θέατρο, πολύ σινεμά σε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, συνεργασίες με γνωστούς σκηνοθέτες όπως ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Νίκος Ζαπατίνας, ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Η ταινία «Η Νύφη» του Λευτέρη Χαρίτου, στην οποία η ίδια ήταν εκτός από πρωταγωνίστρια και παραγωγός και σεναριογράφος. Και φυσικά, πολλή τηλεόραση. Σειρές όπως «Η Ιωάννα της Καρδιάς», «Κλεμμένη ζωή», «Κάρμα», «Γυναίκα χωρίς όνομα», «Άγριες μέλισσες».
Κατά τα άλλα, και παρά την κινηματογραφική ομορφιά της που γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή όταν ερμηνεύει εύθραυστες δεσποινίδες ή μελαγχολικές ντάμες εποχής, η Μαρκέλα Γιαννάτου είναι η απόδειξη πως τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Η γυναίκα δυναμική, με χιούμορ υπόγειο, ανατρεπτικό, κερκυραϊκή φλόγα, ισχυρή άποψη και θέση για τα κοινωνικά θέματα που εκφράζει και δημόσια, δηλώνει πως η αδικία την κάνει να εξεγείρεται. Αγαπάμε πάθος τον κινηματογράφο, παλιότερα πήγαινε σινεμά 2-3 φορές την εβδομάδα, και την τηλεόραση, την οποία άλλωστε έχει σπουδάσει, το χορό και τη μουσική. Παίζει κιθάρα, τραγουδάει σωστά. Λέει πως δεν μετανιώνει ούτε μία ώρα από τα 12 χρόνια που έχει κάνει ψυχανάλυση. Πιστεύει πως ναι, τα πράγματα σε γενικές γραμμές πήγαν ως τώρα καλά για εκείνη. Ευγνωμονεί τους γονείς της για τη στήριξή τους, ελπίζει να γίνει κάποτε και αυτή μια καλή μαμά για την κόρη της, τη Μελή Αφροδίτη, που έφερε στον κόσμο πριν από 7 μήνες και θα τη φωνάζει Μελιό. Ακόμα ονειρεύεται να κάνει πολλές ταινίες. Αν και το μέλλον τώρα δεν το σκέφτεται και πολύ. Προς το παρόν θέλει να ταξιδέψει. Σχεδιάζω, λέει, ένα ταξίδι με τη μικρή. Άμεσα σκέφτομαι την Ισπανία και του χρόνου μήπως καταφέρω και πάω Κούβα. Νομίζω πως θα αρέσουν στην κόρη μου τα χρώματα της Βαρκελόνης. Τι ωραίο βίντεο. Ωραίο ήταν, αλλά πιο ωραίο είναι ότι μας δίνεις εσύ τα θέματα για να το κάνουμε ωραίο. Ευχαριστώ, Ελένη, δεν ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν, πες μου, τι ήταν αυτό, ρε παιδί μου, που σε έβαλε σε αυτή τη δουλειά και σε κράτησε. Θέλω να πω ότι όταν μεγαλώνεις σε μια οικογένεια με δύο γονείς που είναι γιατροί και οι δύο, στην Ελλάδα, σε μεγαλώνουμε μια αυτή ότι και εσύ πρέπει κάτι σε έναν αντίστοιχο δρόμο να μπεις. Δεν το είχαν αυτό. Ήταν ωραία, προοδευτική. Ναι. Ειδικά και για την εποχή τους, βέβαια, οι άνθρωποι. Ναι, είναι κανένας από τους δύο. Και η μαμά μου ήταν και υπέρ. Ο μπαμπάς ήταν λίγο πιο ζώρικος στην αρχή. Μετά το στήριξε, απόλυτα. Εσύ, από την ώρα που είπες θα το κάνω και ξεκίνησες και μπήκες σιγά-σιγά, σου κύλησε εύκολα. Σου πήγε ο χώρος, σου τέριαξε αυτή η δουλειά. Μιλάμε για το ξεκίνημά σου, όχι σήμερα. Ναι, υπήρχαν δυσκολίες. Είχα, ακριβώς επειδή με στήριξαν οι γονείς βέβαια, είχα την ασφάλεια ότι αν δεν πετύχει, δεν πέτυχε. Θα κάνω κάτι άλλο, γι' αυτό σπούδασα και κάτι άλλο να είμαι σίγουρη. Θα με στηρίξουν, οπότε δεν είχα το άγχος ότι πρέπει να βρω οπωσδήποτε δουλειά τα πρώτα χρόνια. Υπάρχουν πράγματα, υπήρχαν και υπάρχουν, που δεν είναι ωραία στη δουλειά μας τώρα. Τα έχεις ακουστά. Σε όλες τις δουλειές υπάρχουν. Εγώ δεν μένω σε αυτό. Μένω σε σένα πώς λειτουργήσε αυτό. Δηλαδή, εσύ προχωρώντας τα χρόνια, πότε αισθάνθηκες ότι εντάξει, καλά έκανα και πήρα αυτό το δρόμο, γιατί μου ταιριάζει, γιατί παίρνω και χαρές, δεν είναι ότι μόνο πολλές προσπαθώ. Και αισθάνομαι ότι καλά είμαι τώρα. Πότε, στα πόσα χρόνια, ας πούμε, που ξεκίνησες και άρχισες να δουλεύεις. Από την αρχή υπήρχαν πράγματα, υπάρχουν στη δουλειά που μου αρέσουν τόσο πολύ που δύσκολα θα τα άφηνα. Είχες στο μυαλό σου όταν ξεκίνησε ότι θα ήθελα όμως να γίνω και πρωταγωνίστρια μια μέρα, όχι μόνο να μπω μέσα στη δουλειά και εντάξει να έχω. Ξεκίνησα με πρωταγωνιστικούς ρόλους. Αλήθεια. Ναι, καλέ. Τα πρώτα 5-6 χρόνια είχα μόνο πρωταγωνιστικούς. Μετά κάπως πήγε. Σε ταινίες. Για πες μου. Και στην ταινία του Γιάννη Μαυρογέννη, στην ταινία του Αλέξη Καρδάρα, τον Guinness. Mm-hmm. Δες τι, αυτό νομίζω θα σ' αρέσει. Πού το ξέρεις. Νομίζω θα σ' αρέσει. Και στην ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, τα Δεσμά Αίμα. Δηλαδή η αρχή μου ήταν με πρωταγωνιστικούς ρόλους. Είναι διαφορετικό πράγμα όμως ο κινηματογράφος από το θέατρο. Και κατόπιν και την τηλεόραση. Με το θέατρο, ναι, είναι άλλη διαδικασία, εντελώς διαφορετική. Με την τηλεόραση, αν εξαιρείς τους χρόνους, δηλαδή έχουμε πολύ λιγότερο χρόνο στην τηλεόραση από ό,τι έχουμε στο σινεμά, δεν έχει μεγάλες διαφορές. Δεν μπορώ, κοιτάω τα μάτια σου, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Έχω πάθει τσότσο που λένε. Εγώ πάλι που σε βλέπω από κοντά και σκέφτομαι πόσα κοινά να έχει άραγε αυτή η γυναίκα στο χαρακτήρα με αυτό το ρόλο. Πόσα να έχει να κρύβει μέσα της τόση δύναμη. Κρύβεις δύναμη πολύ, Μαρκέλα. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Νομίζω τα καταφέρνω. Με το μωρό. Το μωρό έχω τη μαμά μου, Ελένη. Το ξέρω, το διάβασα. Θέλω να σου πω ότι όσο κανείς είτε έχει κάνει ήδη ένα παιδί, είτε δεν είναι το πρώτο του, είναι σπουδαίο και μεγάλη τύχη να μπορεί να έχει κανείς τη μαμά του. Νιώθει τέτοια ασφάλεια και σιγουριά, όχι για το μωρό της μόνο. Ακόμα και για να πει αυτά που μπορεί να αισθανθεί άβολα να τα πει, ακόμα και στην καλύτερη της φίλη. Ισχύει. Ενώ εκεί αισθάνεσαι, λες και είσαι στο ξυμολογητήριο, τα λες όλα. Και δεν αισθάνεσαι καμία ένοχη. Το μάτι σου όμως βουρκώνει. Είναι ακόμα από τις ορμόνες, γιατί είσαι νεομανούλα. Δηλαδή έχεις ένα πολύ μικρό μωράκι. Και η αλήθεια είναι ότι τον πρώτο καιρό είμαστε πιο ευαίσθητοι σε οτιδήποτε, σε όλα. Είσαι ακόμα. Είμαι λίγο, μόρος. Ναι. Με το μωρό, όταν το σκέφτομαι όλο αυτό, συγκινούμε κάπου. Σκέφτομαι ότι αυτό το διάστημα, έτσι, αυτό το
το τριμινάκι, τετραμινάκι, δύο γυναίκες γεννήσατε από το χώρο σας. Σκέφτομαι σένα και την κυρία Σκαφιδά και λέω, ρε παιδί μου, λέω, αυτές οι δύο γυναίκες γεννήσανε και είπανε πάνω κάτω το γιατί. Μην περιμένετε ότι μόλις γεννάς ένα μωρό το βλέπεις και λες, «Ουάου, έγινα μάνα, όλα είναι εύκολα, προχωράμε» ή κάπως έτσι. Θέλει, όλα τα πράγματα θέλουν τον χρόνο τους. Θέλουν τον χρόνο τους, έχουν δυσκολίες που δεν σου λέει κανείς πριν. Σήμερα, ας πούμε, είμαι άϊπνη, ήταν μπουκωμένη μέχρι χτες και έχω κοιμηθεί 40 λεπτά. Αυτό δεν στο λέει κανείς πριν γεννήσει. Αλλά πώς το διαχειρίζεσαι, δεν στο λέει κανείς. Αλλά ξέρεις ότι όλα αυτά θα υπάρχουν. Ναι, και είναι και όμορφα. Μόλις τα περνάς, είναι ωραία. Πώς το διαχειρίζομαι, τώρα που λείπει η μαμά, γιατί έφυγε χτες. Α, έφυγε πριν. Θα ξανάρθει. Δεν ξανάρθει. Νομίζω ότι θα αντέξει και η ίδια. Δεν το κάνει μόνο για μένα. Έχει πάθει με έχει τη μικρή. Πάθει, ναι, ναι. Είναι δύσκολο, αλλά είναι πολύ όμορφο τελικά. Μόλις περάσουν οι πρώτοι μήνες και με τη Γιούλικα, επειδή επικοινωνούμε. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έχει πλάκα γιατί αυτό είμαστε άϊπνες. Πάμε σούπερ μάρκετ και είναι σαν έξοδος. Τι ωραία, θα πάμε σούπερ μάρκετ χωρίς το μωρό. Έχεις σκέψεις την ώρα που πας στο γύρισμα ή την ώρα που πας στο θέατρο. Συνέχεια. Ότι μήπως κάτι δεν το κάνω καλά, μήπως έπρεπε όμως να είμαι εκεί, μήπως. Συνέχεια, λένε και κάθε φορά λέμε μήπως δεν είμαι καλή μαμά γιατί λείπω τώρα το σεσόρι και θα πάω εκεί και μήπως έπρεπε να κάνω και μήπως να μην δουλέψω του χρόνου για να κάτσω με τη μικρή, μόνιμα. Αλλά δεν θέλω, νομίζω ότι θα είναι και η μικρή χαρούμενη που δουλεύει η μαμά της. Σίγουρα θα είναι, γιατί θα είσαι εσύ καλύτερα, καταλαβαίνω. Και αυτό το λέγαμε στην έναρξη της εκπομπής. Που λέγαμε πόσο περιμέναμε τις διακοπές, αλλά από ένα σημείο και μετά είπαμε να γυρίσουμε. Γιατί θες, έτσι είμαστε μαθημένοι, έτσι είμαστε προγραμματισμένοι όλα αυτά τα χρόνια. Και ότι όταν μέσα από τη δουλειά σου μπορείς και παίρνεις και ευχαρίστηση και χαρά, το θες αυτό το κομμάτι, γιατί κι αλλιώς γυρνάς στο σπίτι. Ναι, και με περισσότερη όρεξη. Εσύ τώρα πράγματα για σένα πέραν της δουλειάς κάνεις. Σε φροντίζεις? Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνεις. Αλλά είναι στα σχέδιά μου να ξεκινήσω να με φροντίζω. Πώς γεμίζεις το δικό σου μικρό ελεύθερο χρόνο, αλλά που να σε ευχαριστεί? Κοίτα, τώρα δεν έχω, γιατί εκτός από τα γυρίσματα έχω τις πρόβες για την παράσταση. Τελειώνω το μεταπτυχιακό μου και έχω και το μωρό. Τι μεταπτυχιακό κάνεις? Κάνω ένα μεταπτυχιακό πάνω στη δραματουργία για την παράσταση, στο ΕΚΠΑ. Στο τμήμα θεάτρου, στο θεατρικών σπουδών. Οπότε έχει διάβασμα, γιατί κάνω τη διπλωματική μου. Άρα ο ελεύθερος χρόνος, κάπως στο μυαλό μου νοείται όταν βγάζω το σκύλο βόλτα, το πρωί και το απόγευμα. Που είμαι και ντυμένη χάλια εντωμεταξύ. Δεν μου λες κάτι. Ήξερες ότι φέτος, αρχές φθινοπόρου, θα γεννήσεις. Πες μου λίγο, τα είχες στο μυαλό σου λίγο πιο εύκολα, γιατί έχεις πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, σκέφτομαι. Ναι. Ναι, τα είχα και πιο εύκολα και διαφορετικά. Το θέατρο προέκυψε, απλώς μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Δεν είχα σκοπό να κάνω θέατρο, για να έχω μόνο το γύρισμα. Το μεταπτυχιακό το τελείωνα, οπότε ήταν κρίμα να το αφήσω. Είναι αυτό που κάθονται όλα μαζί, ξέρεις τώρα πώς γίνεται. Ξέρω πώς γίνονται. Λοιπόν, πες μου λίγο, αυτό το διάστημα, ενώ από Σεπτέμβριο και μετά, έχεις βγει αρκετά, έχεις δώσει συνεντεύξεις, έχεις μιλήσει, παρότι ξαναλέω. Γένα, γυρίσματα, πολλά καινούργια πράγματα, πίεση, άγχος, τρέξιμο. Αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας σου είναι εύκολο, ευχάριστο, σου είναι δύσκολο? Είναι το κομμάτι που λες, πω, αυτό είναι το πιο κομμάτι μου σε σχέση με τη δουλειά που κάνω? Εσύ πώς είσαι σαν άνθρωπος? Ίσως είναι το πιο δύσκολο. Έχω δυσκολία σε αυτό. Αλλά φέτος, σε σχέση με αυτό που είπες πριν, αισθάνθηκα, επειδή είναι κομμάτι της δουλειάς και τόσα χρόνια είναι και λίγο χαζό να το αποφεύγω. Δηλαδή, είναι μέρος της. Το απέφευγες. Που είχε έρθει ο κύριος Κουτσογιαννόπουλος σε κάτι γυρίσματα παλιά, ναι, να μας πάρει συνέντευξη και είχα τέτοιο άγχος που κλειδώθηκα στην τουαλέτα. Και έψαχνα την Κατερίνα και τη Βίκη, Κατερίνα Παπουτσάκη και Βίκη Παπαδοπούλου, και εγώ στην τουαλέτα, δεν έβγαινα με τίποτα. Και όταν μας είπαν ότι έφυγε, βγήκα, δεν μπορούσα καθόλου. Αλήθεια? Ναι, ναι, μου είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι πλέον θα το κάνω. Υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν θέλεις να μπαίνεις σε συζήτηση? Είσαι από τους ανθρώπους που λες, σε μένα δεν το έκανες, αλλά λέω, είσαι από τους ανθρώπους που λες, βάζω κάποια στεγανά, σε κάποια θέματα δεν θέλω να μπω. Δανείζουμε, πολιτικά, λέω τώρα, ας πούμε, οτιδήποτε. Είσαι τέτοιος άνθρωπος?
Όχι. Ή θα μπεις σε όλα τα θέματα, ακόμα και αν δεν σου είναι, δεν θα ήθελες, δεν σου είναι ευχάριστο. Νομίζω θα μπω, πάντα βέβαια με την προϋπόθεση ότι μπορώ να μην γνωρίζω κάτι. Δηλαδή και αυτό που κάπως περιμένουν από εμάς να έχουμε γνώμη για όλα και να είναι και σοβαροί, είναι λίγο περίεργο. Τον τελευταίο καιρό, λόγω κάποιων προσωπικών θεμάτων, είχα ζητήσει σε κάποια προσωπικά σου. Σε κάποια προσωπικά σου. Αυτό. Στο σχολείο, ήσουν ένα κορίτσι που έβγαινε μπροστά. Ήσουν αυτό που λέμε. Στο 15 μελές, στο αυτό. Ήμουνα. Το κοινωνική. Ήσουν. Ήμουν πολύ. Δεν ήσουν ντροπαλή μαζεμένη πίσω. Καθόλου. Καθόλου. Μετά το έπαθα αυτό. Συνήθως ανάποδα μου τα λένε. Ναι, δεν ξέρω τι πήγε λάθος. Όχι, στο σχολείο και ήμουν πολύ, πολύ έντονη. Κάπου εκεί στα 27-28 μαγκώθηκα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια γιατί πήγε και 10 και συνεχίζουμε σε λίγο με τη Μακέλα. Έχω πει τόσα πολλά μαζί της. Προσπαθώ να κερδίσω το χρόνο των χρόνων όλων αυτών που είμαστε στην ίδια δουλειά και δεν τα έχουμε πει. Μήπως τα έχουμε πει, δεν σε ρώτησα ούτε στις διαφημίσεις. Εμείς οι δύο συναντηθήκαμε ποτέ. Ποτέ. Ούτε στον Α, γιατί και εκεί την περίοδο που ήμουνα έχεις δουλέψει και συνεργαστεί. Δεν έχουμε συναντηθεί. Δεν έχουμε συναντηθεί εμείς οι δύο. Μάλιστα. Ξεκινάμε καλά με την 11 πρώτου σήμερα, 1-1-1. Οπότε... Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Πολύ, πολύ, πολύ σωστή και καλή σκέψη. Πες μου λίγο για την θεατρική σου επιλογή φέτος. Πες μου για αυτό, το διάβαζα. Τα Μαγικά Βουνά από 1η Μαρτίου στο Θέατρο Νέο Κόσμου. Ωραία, λέω, τι είναι τα Μαγικά Βουνά? Λοιπόν, είναι τη δεκαετία του 40, στα βουνά της Ηπείρου, υπήρξε ένας άνθρωπος, ο Γιώργος Κοντζιούλας, που αποφάσισε να κάνει θεατρικές παραστάσεις εκεί με τους αντάρτες, να εμψυχώσει τον κόσμο. Είναι πολύ συγκινητικό γιατί σε μια περίοδο που πεινάνε, δεν ξέρουν αν θα ζουν την άλλη μέρα, μαζεύονται και κάνουν θέατρο. Εγώ δεν την ήξερα αυτήν την ιστορία, την έμαθα στο πανεπιστήμιο κάπως και μετά με πήραν οι σκηνοθέτες, η Δέσποινα Αναστάσογλου και ο Δημήτρης Αγαρτζίδης και μου είπαν ότι θα το ανεβάσουν. Είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει έργο του Γιώργου Κοντζιούλα. Έχω πολύ χαρά με αυτό. Το έχω καταλάβει και θέλω να με βάλεις να καταλάβω πώς παίρνεις αποφάσεις για το τι θα κάνεις στο θέατρο. Α, στην τηλεόραση είναι άλλη κουβέντα. Στο θέατρο, ας πούμε. Τι ήταν αυτό που σκέφτηκες και είπες? Εγώ θέλω να παίξω αυτή την παράσταση και θέλω να παίξω για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Δεν θέλω να το χάσω αυτό. Στη συγκεκριμένη παράσταση ήταν αρχικά η Δέσποινα. Τη θεωρώ πολύ ταλαντούχο άνθρωπο, τη γνώριζα. Το δεύτερο είναι ότι όλο αυτό που δείχνουν να έχουν οι υπηρώτες τότε, όλη αυτή την τόλμη, θέλω να την προσεγγίσω, να τη δω. Πώς το κάνανε? Εμείς τώρα δεν πάμε να δούμε θέατρο επειδή κάτι. Και αυτοί φτιάχνανε. Σ' αρέσει οι άνθρωποι να έχουν τόλμη? Πάρα πολύ. Τι άλλο σ' αρέσει να έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι συναναστρέφεσαι? Το συναναστρέφωμα είναι σε φιλικό, κοινωνικό, επαγγελματικό, προσωπικό επίπεδο. Πες μου κάποια πράγματα που θεωρείς ότι σήμερα, στην ηλικία που είσαι, στη διαδρομή που έχεις κάνει, ότι είναι σημαντικά για σένα. Δεν θα κάνεις πίσω πια. Ευγένεια. Ευγένεια, ναι. Γενναιοδορία. Καλά, τόλμη οπωσδήποτε. Νομίζω αυτά είναι τα τρία πιο σημαντικά. Και να μην είναι τσιγκούνιδες. Υπάρχει θέμα με την τσιγκουνιά. Γενικότερα, δεν το λέω μόνο οικονομικά. Έχεις αλλάξει από το πώς έβλεπες τα πράγματα στα 20 σε σχέση με τη σημερινή σου ηλικία? Ναι, και πολύ, διαδρομή. Πολύ. Παλιότερα σκεφτόμουν ότι μου αρέσει πολύ ένας άνθρωπος να ακολουθεί αυτό που θέλει να κάνει. Αυτό μου φαίνεται μεγάλη βλακεία. Γιατί καλά κάνεις και τα ακολουθείς, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή δεν είσαι μόνος σου στον κόσμο. Μάλιστα. Ωραία. Για να ξαναγυρίσουμε στα Μαγικά Βουνά, σε παρακαλώ. Τα Μαγικά Βουνά, ναι. Πού λοιπόν, πού κινείται η ιστορία αυτή? Στα βουνά της Ηπείρου. Ναι. Αυτό έγινε κυρίως στη διετία 44-46. Οι άνθρωποι εκεί δεν ξέρουν να διαβάζουν. Τώρα σκέψου ότι αυτός ο Κοντζιούλας πήγε και τους μάθαινε πώς να παίζουν θέατρο. Και ερχόντουσαν από τα χωριά για να δούνε. Ή πηγαίναν αυτοί στα χωριά. Είναι πολύ συγκινητικό. Εμένα μου δημιουργεί μια... κάτι που έχει φύγει από τις μέρες μας. Αυτό μου αρέσει. Ότι... Τι θεωρείς ότι έχει φύγει? Η αίσθηση της ενότητας. Δηλαδή, ήταν οι αντάρτες εκεί λοιπόν, περνούσαν ό,τι περνούσαν και θέλαν να ενωθούν με τους χωρικούς, με... να είναι όλοι μαζί. Στα παιδικά μου χρόνια το θυμάμαι, μπορεί επειδή μου ζούσα στην περιφέρεια, δεν ξέρω στην Αθήνα πώς ήταν. Πού μεγάλωσες, είπαμε, στην Κέρκυρα. Ναι. Στην Κέρκυρα.
Είναι, πιστεύεις, τελείως διαφορετικό ο τρόπος που μεγάλωσε εσύ τότε στην Κέρκυρα με τον τρόπο που θα μεγαλώσει η μικρή σου σήμερα? Την είδα φωτογραφία. Τι μικρό γλυκό αριστούργηματάκι, πλασματάκι είναι αυτό. Πραγματικά πάλι θα πω να σου ζήσει, να το χαίρεστε. Και πραγματικά να τη δείτε να φτάσει εκεί που επιθυμεί η ίδια. Ευχαριστώ. Οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί. Τι σε ρώταγα, γιατί αν μιλάω για μωρά, ξεχνιέμαι, συγγνώμη. Λογικό. Αν θεωρώ ότι έχει αλλάξει. Ναι. Ναι. Δηλαδή, εμείς τότε πηγαίναμε μόνιμα σχολείο μπαλέτο στίβο από τα 5-6 τη μέρα. Τώρα, να το αφήσει να πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν θα τώρα, πάει 12. Κοίταξε, επειδή πια και μέσα από τα όλων των τρόπων τα μίντια, είτε διαβάζεις στο ίντερνετ, είτε πληροφορείσαι από εφημερίδες, από τηλεόραση κτλ. Ακούμε τόσα πολλά πράγματα που όχι ότι δεν συνέβαιναν κάποτε, αλλά τώρα ο τρόπος επικοινωνίας είναι πολύ έντονος. Δηλαδή, τα μαθαίνουμε με έναν τρόπο τα περισσότερα. Και αυτό μας δημιουργεί μια μεγαλύτερη ανησυχία. Πολλές φορές μπορεί να σκεφτόμαστε ακραία. Είχα αυτή τη ζήτηση με μια φίλη μου πριν από λίγες μέρες και μου έλεγε αυτό: με αυτά που ακούμε συνέχεια, φοβόμαστε πού να αφήσουμε το παιδί τώρα που θέλει να βγει να κάνει ένα ράνι στα 13, στα 14. Και λέω: ναι, αλλά και κλειδωμένο να το έχεις. Όταν θα πάει 18, το ανώτερο, δεν θα ανοίξει αυτή την πόρτα και θα πει σαν τρελό: φεύγω! Θα είναι χειρότερα, ίσως τότε. Πώς θα προφυλαχτεί? Δεν ξέρω. Ξέρεις, παλιά υπήρχε και το ότι ξέραμε τον κύριο από το περίπτερο, την κύρια από τα ψηλικά. Είχε και αυτή μια έννοια, έρχεται μια ματιά, σου έλεγε. Αυτό. Τώρα στην Αθήνα είναι δύσκολη, υπάρχει ανωνυμία. Από όλα αυτά, εσύ που βλέπεις σε αυτή την εποχή, τι είναι αυτό που σε επηρεάζει και σε ενοχλεί πιο πολύ μέσα σου? Τι σε φοβίζει, ας πούμε? Με φοβίζει το ότι δεν κοιτάμε το διπλανό μας. Mm. Δηλαδή, μπορεί να δούμε ένα τρακάρισμα, έναν άνθρωπο που λιποθύμησε και να συνεχίσουμε. Mm. Είναι λίγο τρομακτικό. Σαν να χάνουμε λίγο την ανθρωπιά μας, ναι, λες. Που μπορεί να είναι και από φόβο, δεν το κατηγορώ, γιατί μπορεί κάποιον τώρα που να μπλέξω, τι είναι αυτό. Έχεις φίλους που τους έχεις κοντά σου, ένα, δύο ανθρώπους, τρεις, δεν ξέρω. Πολλά χρόνια κοντά σου, που ανοίγεις την καρδιά σου, που μπορείς να γελάσεις μαζί τους, μπορείς να ξεχαστείς, που ξέρεις ότι θα σηκώσεις ένα τηλέφωνο και θα είναι εκεί. Ναι, είμαι πάρα πολύ τυχερή να χαιρετήσω τη Δήμητρα που με βλέπει κιόλα. Και βέβαια. Δήμητρα. Είσαι πάρα πολύ τυχερή. Πολύ. Είσαι πάρα πολύ τυχερή, αλλά εγώ θα πω και σε ένα άλλο κομμάτι, από ότι έχει φανεί, είσαι και πάρα πολύ σταθερή. Όχι μόνο στις φιλίες σου, αλλά και στις προσωπικές σου σχέσεις. Είμαι, ναι. Ήσουν πάντα έτσι? Ναι, ναι. Είχα μεγάλη διάρκεια σχέσεις. Και τι είναι αυτό που μπορεί να σε κάνει να θέλεις να είσαι με έναν άνθρωπο μαζί? Τι σε κρατάει, πέραν του έρωτα? Στην αρχή όλοι, εντάξει, ξεκινάμε με αυτό. Ερωτευόμαστε και προχωράμε. Μετά, τι μπορεί να μας κρατήσει πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο? Θαυμασμός. Mm-hmm. Η καλοσύνη με συγκινεί πολύ. Όταν βέβαια έχει σωστό κριτήριο, θέλω να πω ότι και το κριτήριό μας αλλάζει. Μεγαλώνουμε. Μεγαλώνουμε, ναι. Με συγκινεί η καλοσύνη, με συγκινεί το να αγαπάει πολύ τη δουλειά του κάποιος και να είναι και καλός στη δουλειά του. Εσένα θα σε ερωτευόμουν για πλάκα, δηλαδή, κατάλαβες. Είσαι γλύκα, πραγματικά. Αυτά είναι αυτά που σε συγκινούν σήμερα. Πού είσαι μέσα σε όλα τα άλλα, εκτός ότι είσαι πια μια γυναίκα που πατάς πιο γερά στα πόδια σου, έχεις κάνει μια διαδρομή, έχεις περάσει τις δυσκολίες σου, τις ευκολίες σου, τα πάντα όλα, έχεις ερωτευτεί, έχεις ζήσει. Έχεις όμως και ένα παιδί. Και όπως και να λέμε ότι ναι, αλλά εγώ πρέπει να σκεφτώ πρωτίστως για μένα, δεν μπορείς πια και θα το δεις, θα σκέφτεσαι για δύο. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι με τον ίδιο τρόπο θα κάνεις επιλογή στον άνθρωπο που θα είναι κοντά σου από εδώ και μπρος? Τον όποιον άνθρωπο βρεθεί στη ζωή σου και σε γοητεύσει κάποια στιγμή. Όχι. Επίσης, θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι η σχέση να μπορεί να είναι στο ίδιο σπίτι. Καλά, αυτό είναι ξεκάθαρα σωστό. Ναι. Βεβαίως. Ξεκάθαρα σωστό. Έχεις πολύ δίκιο. Λοιπόν, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα σήμερα, Μαρκέλα. Σου εύχομαι όλα να σου πάνε κατευχήν. Τι εννοώ κατευχήν? Επειδή εγώ στα δικά σου μάτια διακρίνω πολλές ευαισθησίες. Τα μάτια σου μου μιλάνε πάρα πολύ και δεν θέλω να κάτσω όλο απέναντί σου, γιατί δεν θέλω να κάνω κάτι που να είναι λάθος. Θέλω να σου πω απλά ότι σε γνώρισα και χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Βλέπω ένα πολύ ευαίσθητο κορίτσι απέναντί μου και βλέπω μια πολύ ωραία ηθοποιό που φέτος, θα το ξαναπώ, για μένα, εμένα μου ξανασυστήθηκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτός ο ρόλος σου πάει τρέλα. Σε ευχαριστώ. Πολύ.
Να είσαι καλά, να χαίρεσαι το μωρό σου και να κυνηγάς μόνο την ευτυχία και την αγάπη. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Μαρκέλα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι ώρα είναι, για να δω. Α, έχω ακόμα 2-3 λεπτάκια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν πριν. Μη φύγεις, θέλω να σε χαιρετήσω κλείνοντας. Έλεγα λοιπόν πριν στα παιδιά. Παιδιά, λέω, χθες κατέβαινα Αθήνα και έξω από το Δαναό, εκεί στην Κηφισίας, είδα ουρές διαφορετικών ανθρώπων. Τι εννοώ, διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικό στυλ ντυσίματος. Δηλαδή, τους είδα όλους έξω από το Δαναό που έπαιζε το. Poor things. Poor things. Τα καημενάκια. Και λέω, τιμή σου αύριο να τον ρωτήσεις. Εσύ, πώς πάει στην Ελλάδα αυτή η ταινία, πρέπει να πηγαίνει πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Κάνει σχεδόν 10.000 εισιτήρια τη μέρα. Τι λες τώρα, δηλαδή το θεωρώ πραγματικά τώρα, δεν κάνω πλάκα, για ένα έργο που δεν το έχω δει. Αλλά όπως ξέρω ότι είναι αυτό το έργο, δηλαδή ναι, έχει κάποιες δυσκολίες, δεν είναι για όλους ακριβώς, το θεωρώ μεγάλη επιτυχία για να ρημίνα να γίνεται τόσο καλή δουλίτσα. Βεβαίως, όμως θα πω ότι δεν διαφέρει και πάρα πολύ από τα εισιτήρια που έκανε αντίστοιχα η Ευνοούμενη πριν από 4-5 χρόνια. Και εκείνη πήγαινε πάρα πολύ καλά τις πρώτες μέρες, παρότι είχε πειρατευτεί, για να πούμε και την αλήθεια. Δηλαδή, μπορούσε κάποιος να τη βρει λίγο αδέσποτη και παράνομη. Mm. Ενώ το Poor Things, όχι. Είναι το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον Γιώργο Λάνθιμο και την καριέρα που κάνει με τους ξένους ηθοποιούς, πώς εφαρμόζει, εν πάση περιπτώσει, το όραμά του, το σινεμά του, το στυλ του, σε ταινίες οι οποίες παίρνουν βραβεία και δεν έχει αλλάξει, βέβαια, από όταν τον θυμόμαστε με τον Κοινόδοντα, που δεν βλέπαν την ταινία παρά τα 3 λανσαρίσματα, που την είχε λανσάρει, την είχε βάλει μια εφημερίδα και τα είχαμε δει τα περισσότερα DVD πεταμένα στα σκουπίδια την άλλη μέρα. Ναι, εγώ ναι, το θυμάμαι αυτό το πράγμα πριν το από 10 DVD, χρόνια. Τώρα αυτό πήγα να σου πω, την άκουσε την είδηση ότι έχει ένα DVD, έχει κυκλοφορήσει κάπου στον κόσμο και το έχει πάρει ένας και το πουλάει $300. Ποιο αυτό. Το DVD το Poor Things. Α, το εντάξει, οποίο απαγορεύτηκε αμέσως, αλλά υπήρχε ένα DVD που προφανώς το είχαν στείλει στους κριτικούς. Ναι, ίσως ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, αν δεις την πεντάδα των ταινιών που πάνε καλά, που πήγαν καλά τις τελευταίες 2 εβδομάδες στις γιορτές, οι 4 πρώτες είναι Ελλήνων σκηνοθετών. Μέχρι τις 7 του μήνα, δηλαδή αυτά μέχρι την Κυριακή. Αυτά ναι, δεν είναι τα συνολικά εισιτήρια. Τα συνολικά εισιτήρια είναι ότι το Poor Things έχει ξεπεράσει τα 100.000 εισιτήρια, διότι έχει κάνει και 2 μικρές προβολές πριν την πρωτοχρονιά, 26 και 27 του μήνα. Οι κουραμπιέδες από χιόνι πήγαν πολύ καλά την πρωτοχρονιά και τη βδομάδα την τελευταία της Αργίας, ναι, ναι, μέχρι τα φώτα, και έχουν πάει 150.000 εισιτήρια. Συγγνώμη για τους κουραμπιέδες. Ναι. Κουραμπιέδες, βέβαια. Μπράβο. Οι οποίοι ξεκίνησαν λίγο πιο χλιαρά, αλλά απογειώθηκαν στις μπράβο, μέρες. Μπράβο, χαίρομαι. Η Φόνησα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αλλά γιατί Φόνησα το λέγαμε. Αλλά κάθε προσδοκία, γιατί. Όχι, γιατί Φόνησα το λέγαμε. Θα κάνει 400.000 εισιτήρια. Κανένας δεν το περίμενε αυτό. Περίμενε θα πάει καλά, ότι ενδιαφέρον. Τι εταιρεία είναι παραγωγής από πίσω. Ταν Γουίρ. Α, μάλιστα. Mm-hmm. Και έχει φτάσει 380.000. Ο καπετάν Μιχάλης είναι γύρω στα 75.000 εισιτήρια. Και το Wonka, θυμάσαι που με ρώταγες ποια ταινία θα πάει καλά και την άλλη μέρα το άλλαξα και σου λέω ποια ταινία. Δεν νομίζω να πάει το άκομα, αν θα πάει το Wonka. Πήγε σχετικά καλά, έχει κάνει 87.000 εισιτήρια. Και η εμπνευσμένη κίνηση εδώ είναι ότι το έβγαλαν και σε μεταγλωτισμένες κόπιες που πήγαν πάρα πολύ καλύτερα από τις αγγλόφωνες. Αβέβαια. Το Wonka. Είναι πάρα πολύ καλά. Ναι, είναι μια οικογενειακή ταινία που λες τώρα είναι εύκολο να το πειράξω, δεν είναι ακριβώς κινούμενο σχέδιο. Στο εξωτερικό πάει καλά αυτό. Πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα, αναλογικά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μήπως είναι ώρα μου. Ώρα μου είναι. Διαφημίσεις. Μου την είπε ο διπλανός μου, κυρία, κυρία, μου την είπε. Πες τι μου είπες. Σου λέω ότι πάντα σε πειράζω λίγο γιατί σ' αγαπάω. Ναι, εντάξει, δεν μου είπε αυτό. Μου λέει, εντάξει, Ελένη, πήραμε όλοι ένα χαπάκι για το κρύωμα εδώ μέσα. Μου λέει, μας έφτιαξες. Καλά. Μα καλά, εγώ όταν έφυγα δεν σας είπα κλείστε τα κρύα. Ναι, αλλά δεν έκλεισε. Δεν κλείνουν αυτόματα, επίσης, εσύ κάνεις έτσι. Και δεν μπαίνουν και γρήγορα. Κάνουν έτσι, νομίζουμε ότι κάτι ήταν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έτσι, πρέπει να αγαπάτε τα κορίτσια της ζωής σας, τη διαδρομή της ζωής τους, της ηλικίας τους και στις εναλλαγές που φέρνουν. Α, συμφωνήσω. Είτε είναι φίλοι σας, είτε είναι συναδελφοί σας, είτε είναι τα κορίτσια σας. Αυτό ήταν θέλω να πω στις δύσκολες στιγμές που φουντώνουμε και ζεσθενόμαστε. Έτσι. Πρέπει να κάνετε. Πώς δεν το καταλαβαίνετε, ρε παιδί μου. Αυτό θα πει αγάπη. Και εγώ.
Δροσίζεσαι και εσύ. Έγιεσαι κι εσύ. Να πηγαίνω πουθενά. Εδώ κάτω. Γιατί μπορείς. Όχι, γιατί το κρύο έπεφτε στους άλλους. Είναι σαν αυτό που λέει πονάσω. Γιατί είναι το διπλανό το πόδι. Τι με νοιάζει εμένα. Πονάω σημαίνει σημαίνει. Μ' αρέσει που εδώ και κάνα δύο χρόνια μας τα λες και με τραγούδια ότι έχεις να μας. Τι να κάνω. Έχεις και μια πενιά στο τέλος. Είναι σκορευτικό το θέαμα. Έχεις ανέβει πίστα. Έχω ανέβει, ε. Λοιπόν, επειδή κλείνω, δυναμώστε τη μουσική παρακαλώ πάρα πολύ. Break it up, break it up, break it up.